Εδώ είμαστε και σήμερα στο Λίμπερο 107,4. Όχι άλλο κάρβονο, Μαρσένη Πάρη και Νίκο Παγκαλίδη. Στα μικρόφωνα, στην ηχοληψία ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα. Μπράβο, Γιώργο. Τι γίνεται, Γιώργο, πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο? Όλα καλά. Πολύ μπάλα. Πολύ μπάλα. Εντάξει. Χαρτρό καφέ. Χαρτρό καφέ. Λοιπόν, έγινε και χθες και τελείωσε μάλλον η 18η αγωνιστική της Super League για τη σεζόν 2023-24. 41 ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, 39 η ΑΕΚ, 35 Ολυμπιακός, 30 ο Άρης και 26 ο Αστέρας Τρίπολης. Είναι η εξάδα. Και εδώ αυτή τη στιγμή. Τέτοιο... Ο Ατρόμητος με 23. Δίπλα-δίπλα είναι. Ένα από τους δύο θα πάει εξάδα. Λαμία αποχώρησε στους 21, αλλά δεν νομίζω να... Λαμία, εντάξει. Με τέτοιες γκέλες δεν υπάρχει περίπτωση να... Δεν υπάρχει σωτηρία τη Λαμία. Ναι. Λαμία. Τζάμπα Καρλίτος και ο Παπαδόπουλος. Κάνει τραφές. Αυτά που... τα βγάζουν από αλλού. Ναι. Έχει κι αλλού έσοδα. Το ποδόσφαιρο. Δεν έχει έσοδα. Ο άχαστος... Πού να ξέρω εγώ με το καθαρό ποδόσφαιρο της Ελλάδος. Ο άχαστος άσος της Λαμίας τον έπαιξε όλη η Ελλάδα. Παίζει να είμαι ο μοναδικός που δεν έβαλα στο Λαμία, να ξέρεις. Και αυτοί που δεν παίζουν στοίχημα. Ναι, και αυτοί που δεν παίζουν στοίχημα. Ναι. Δηλαδή μιλάμε τώρα για... Εντάξει, θα σου πω. Λοιπόν, να κάνουμε μια σύνοψη τα αποτελέσματα. Τρώμε το Σόφι 1-1 το Σάββατο. Κλασικό ζευγάρι για αρχή, αυτές οι δύο ομάδες. Λαμία Πανσεραϊκός 0-2. Με Γουάρντα, πρωταγωνιστή. Μεγάλος Γουάρντα. Ναι. Πανετολικός Άρης 0-4. Μεγάλος Άρης. Και Φυσιά Ολυμπιακός 2-3 με δύο πέναλτι και δύο αποβολές. Απ' όλα είχε το Πανέρι. Ναι, το καλάθι αυτό. Μηνύσεις μετά, ξέρω εγώ, από τον Άλεξ. Παρέμβαση αθλητικού εισαγγελέα. 1002 πράγματα γίνανε σε αυτό το παιχνίδι. Αστέρας Τρίπολης Βόλος 1-0 στα τελειώματα. ΠΑΟΚ Γιάννενα 4-0 και ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-2 χθες το βράδυ στην Φιλαδέλφεια. Ωραίο μάτσι αυτό. Ναι. Είναι που Ολυμπιακός, είναι που Παναθηναϊκός θα έκανε, πώς το λένε. Θα διέλε, θα έκανε, θα έλανε. Περιμένω να βγει ο Χρήστος μετά να μας πει κάτι για, το τέτοιο, για τον Παναθηναϊκό τερίμου. Το διαλύονταν. Παναθηναϊκός. Ναι, αυτό δεν έλεγε. Άσημα. Λαμία και Φυσιά, Πας Γιάννα, Πασαραϊκός, Όφη, Πανετολικός, Βόλος, ΠΑΟΚ, Ατρόμητος, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Αστέρας Τρίπολης και Άρης Ολυμπιακός. Έχει το μενού της επόμενης αγωνιστικής της 14ης, αλλά προηγούνται και τα παιχνίδια του Κυπέλλου που θα γίνουν Τετάρτη. Έτσι, εδώ πέρα, σε ζωντανή μεθάδοση, και το ΠΑΟΚ Πασαραϊκός και το Άρης ΑΕΚ και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η ρεβάνς δηλαδή. Δύο ομάδες παίζουν ρεβάνς, τα δύο ζευγάρια. Εμείς παίζουμε τον πρώτο αγώνα με τον Πασαραϊκό και την οκτάδα πλέον. Είμαστε ένα γύρο μπροστά. Μισό μάλλον γύρο μπροστά. Πάντα είμαστε εμείς μπροστά. Ναι. Αυτό είναι καλό. Είναι καλό γιατί γλιτώνουμε μια Τετάρτη. Του Φεβρουαρίου. Του Φεβρουαρίου που θα έχει τώρα ντέρμπι μετά το άλλο για μας. Μην ξεχνάμε ότι παίζουμε δύο ντέρμπι με ΑΕΚ Ολυμπιακό κολλητά. Το ένα άνευ κόσμο, το άλλο με κόσμο. Αλλά είναι κολλητά τα ντέρμπι. Μία αγωνιστική με την άλλη. Κάτσε, περίμενε, δεν ξέρουμε. Τι. Μπορεί να δώσει παράδαση στο μέτρο. Μπορεί να κάνει άλλο δύο μήνες παράδαση. Αν κάνει δύο μήνες είναι σαν να το έλεξε κιόλας. Τι. Το πρωτάθλημα. Ναι, κανονικά πρέπει να το έλεξε έτσι. Και κλεισμένο όλο να είναι. Είναι και κλεισμένο. Και τα playoff. Εγώ δεν νομίζω. Εγώ νομίζω θα αφήσει τον κόσμο να δει και πώς θα πάνε. Αυτοί δεν μου λες, αυτοί που μπαίνουν τώρα μέσα. Ο κόσμος θα πηγαίνει στο κήπεδο, θα είναι με το νέο μέτρο δηλαδή. Λογικά με το gov. Με gov.gr. Gov.gr. Μέστε. Άρα θα είναι άδεια. Δεν βλέπω και μεγάλη συμμετοχή με το gov.gr. Γι' αυτό λέω κι εγώ. Τα διαρκείας μόνο και. Εντάξει. Γιατί το διαρκείας δεν μπορώ να το δώσω εγώ σε άλλον. Το διαρκείας μου δεν μπορώ να το δώσω στο Γιώργο να πάει.
Γιατί μόνο... Θα έχει ταυτοπροσωπία του διαρκείας. Μόνο, θα έχει. Μόνο ένας το κάνει αυτό. Γι' αυτό λέω. Δεν θα έχει ταυτοπροσωπία του διαρκείας. Ή άμα αγοράσω εγώ ένα εισιτήριο και πάω στο κησί και το παραλάβω με την ταυτότητά μου, δεν μπορώ να το δώσω μετά σε ένα να πας. Κάσε κάποιον, ο οποίος θα περιμένει. Καταρχήν, εντάξει, αυτή είναι μια βλακεία να πούμε. Σου είπε οι άνθρωποι να είναι ήδη. Δηλαδή, τα τόσα εισιτήρια που πουλήσαν οι Γερμανοί στους παοξίδες είχαν ταυτοπροσωπία. Όχι, ρε. Τότε... Όποιος μπορούσε, έπαιρνε. Και το έδινε εκεί που έπρεπε ή που ήθελε. Ή είσαι θέαμα, είσαι δεν είσαι θέαμα. Εντάξει, από τη στιγμή που το έβαλες να πούμε ηλεκτρονικά, το εισιτήριο, τελείωσε. Μπαίνω εγώ και αγοράζω εισιτήριο. Όπως πάω στο θέατρο. Όπως πάω παντού. Θα σε δώσω αναφορά τώρα. Πάω στο θέατρο και δείχνω ταυτότητά μου για να μπω. Άμα έχει γιούχης δηλαδή θα έχει... Γιώργο μην κλείνεις γιατί ο Κωστάκης ξέχασε το κινητό του. Ναι. Φώναξε το όνομα. Κωστά! Οπότε τι, θα έχει γιούχες δηλαδή στο θέατρο, θα κλείνουν τα θέατρα. Δεν υπάρχει λύση σε αυτό, ρε. Καταρχήν δεν γίνονται επεισόδια μέσα στο... Εντάξει αδελφέ, μίλησα με τη δικιά σου, την είπα ότι είμαι η Μαρία. Την έστειλα μήνυμα, εντάξει. Εδώ η Μαρία, σπίτι την είπα. Και λέει ποιος είναι αυτός που είσαι μαζί. Μαρία από τον άλλο, δες το Μκρούς. Η μαύρη κοιλίδα. Δες λίγο σε παρακαλώ στην πόρτα, ρε, το Μκρούς ήρθε. Την πόρτα δες ρε Παγκαλίδη. Ο Τομ Κρούζ σου λέω. Τομ Κρούζ είναι και ένα 30 που δεν φαίνεται κιόλας. Έλα ρε φίλε τώρα σου μιλάω τώρα για πολύ βροχό. Γυαλίνες στο στούντιο και σκοτάδι έτσι. Γιώργος Αγόρας. Γιώργος Αγόρας. Ωραίος ρε. Γιώργος Αγόρας. Γιώργος Αγόρας μία δύο κεφάλια. Μια τα γυαλιά. Με γυαλιά. Τα ίδια. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι, θέλουν να δείξουν ότι κάνουν κάτι, αλλά δεν είναι άσχετοι με το. Κοίταξε τέτοιο. Να σου πω κάτι. Δεν μπορούν. Οτιδήποτε, οτιδήποτε να θέλουν να δείξουν, δηλαδή να πέσουν πάνω στο πρόβλημα. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Δεν πιστεύω ότι όλοι αυτοί έχουν πάει πάνω από 30 φορές στο γήπεδο. Δεν θα σου πω για να πάνε για καμία εκδρομή. Στο γήπεδο θα σου πω. Και αυτοί και οι φλωρούμπες που κουβαλάνε μαζί τους στα υπουργικά γραφεία. Εντάξει, οι οποίοι είναι μόνο κομματικοί στρατιώτες. Εντάξει, οι οποίοι φυσικά δεν πάνε στο γήπεδο. Φυσικά δεν ξέρουν από τέτοιο. Δεν ασχολούνται. Δεν ασχολούνται. Ακριβώς. Το να πάει κάποιος πάνω σκάρι και πέντε φορές στο γήπεδο δεν σημαίνει ότι ασχολούνται. Αυτό λέω, δεν ασχολούνται. Πηγαίνει για το ξεκάρφωμα. Εντάξει. Πάει στο γήπεδο μόνο το θα έχει καμιά φωτογράφηση. Ναι, να φαίνεται. Ναι. Για να κάνει τέτοιο. Να βγάλει καμιά φωτογραφία για να πει να, εγώ ξέρετε, είμαι τάδε τέτοιο και ψηφίστε με. Αυτό. Άρα δεν πρόκειται να βρεις λύση. Οτιδήποτε γίνεται στην Ελλάδα είναι αυτό το πράγμα. Και από πίσω φυσικά υπάρχουν τα συμφέροντα. Εντάξει, δεν έχουμε μετρό. Σε κοροϊδεύουν από το 12, σε πήγαν το 16, από το 16 πήγαν στο 18, από το 18 στο 19, από το 19 κάναμε γένεια που πήγαμε στο 21, από το 21 γένεια που πήγαμε στο 22, γένεια το 22 που πήγαμε στο 23. Και τώρα σου λέει, βγαίνει περιχαρής ο πρώην υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο οποίος έφαγε την πατάτα γιατί ο κόσμος δεν τον προτιμάει, γιατί είναι και αυτός ένας πολιτικάντης ο οποίος προφανώς μόνο ψέματα έλεγε. Τον πήρε χαμπάρι η Θεσσαλονίκη, δεν τον ψήφισε τότε, ψήφισε τον κύριο Ζέρβα. Εντάξει, πήγε στο Αττικό Μετρό, υποτίθεται ότι έκανε έργο με μισθό βαρβάτο για να τελειώσει το μετρό. Μετά πήγε στο Υπουργείο Μεταφορών για να μας ανακοινώσει ότι το μετρό θα είναι έτοιμο το 24. Αλλά κατά τα άλλα, εμείς ξεκινήσαμε το flyover. Εντάξει, ο κόσμος, φυσικά, ο χωριάτης, ο χωριάταρος Θεσσαλονικιός που δεν μιλάει ποτέ, το μόνο που κοιτάει είναι να βγει βόλτα στο Λευκό Πύργο και στην Αριστοτέλους. Εντάξει, δεν θα μιλήσει ποτέ. Εκεί να βασανίζεστε 2 ώρες να περάσετε την Τζιμισκή και 5 ώρες στον Περιφερειακό. Αφού είστε τόσο μα τόσο χωριαταρέοι, εντάξει. Και δεν βγαίνετε να πούμε να μιλήσετε και δεν βγαίνετε να πάτε να κλείσετε το Υπουργείο να μας πει να σταματήσει αυτό το flyover μέχρι να παραδώσει το μετρό. Πόσο δύσκολο είναι αυτό δηλαδή. Μια εταιρεία ελληνικών συμφερόντων η οποία κονομάει να περιμένει 6 μήνες. Πόσο δύσκολο είναι αυτό. Αλλά στο βωμό, στο να κονομήσει αυτή η εταιρεία, η γνωστή όπως σε όλους η εταιρεία, εντάξει. Πηδάμε μία πόλη ολόκληρη. Επιδείξτε την. Και εσείς εδώ, η ΝΤΕΜΕΚ, αστεί, συμπρωτευουσιάνη, καθίστε να πούμε
για να μην σας πω πώς. Και καθίστε μέσα στα αμάξια και κλάψτε. Α, δεν μπορεί να μας πει τι πιο ώρες έκανα πάω. Α, 45 λεπτά έκανα να πάω από το σταθμό στην Μαρτίου. Α, 55 λεπτά έκανα να πάω από το Παπαγεωργίου στην Ιεράπολη. Α, χεστήκαμε πόσο κάνατε. Άμα έχετε τα κότσια, βγείτε, πάτε στο Υπουργείο και πείτε τους να πούμε να σταματήσουν αυτό το έργο. Δεν τα έχετε, γι' αυτό φάτε την, ως συνήθως. Γι' αυτό λοιπόν και το ποδόσφαιρο θα τη φάει και θα την ξαναφάει και θα την ξαναφάει και από το 80 την τρώει με μέτρα, με μέτρα, με μέτρα. Κλείνει με τέτοια. Τότε είχε φέτος που θα δημιουργηθεί ο ΠΑΟΚ 8 αγωνιστικές. Πάμε τουρνέ στην Νίκοστη που πηγαίναμε. Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα. Μόνο στην Καλαμάτα δεν μας στείλανε να παίξουμε κανένα και κλεισμένο. Τέτοιο κανένα τιμωρημένοι. Όσο όλα τα άλλα μας στείλανε. Ο Βρούτσης τώρα. Φάει Βρούτσι. Γι' αυτό σου λέω κι εγώ. Εγώ πιστεύω, αδελφέ, ή θα αφήσω να γίνει το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, εντάξει, για να φύγουν αυτοί από το γήπεδο, γιατί αυτό ουσιαστικά οσμιζόμαστε. Θα φύγουν από το γήπεδο και μετά ξανά δύο μήνες τιμωρία τρεις. Και τα κακά παιδιά οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Το θέμα όμως είναι ότι πρέπει να έχουν το νου μας εντανούντο και οι δικοί μας. Ναι, σωστό, αυτό είναι. Από όλες τις απόψεις. Μα γι' αυτό και το λέμε, αλλά δεν ξέρω. Δεν υπάρχει δικαιολογία μετά την επανάληψη του 18 να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Τι θέλει ο Ολυμπιακός είναι θέμα δικό του. Το θέμα τι θέλεις εσύ σε αγώνα που γίνεται στο γήπεδο σου. Εντάξει. 500 κουριτάδες υπάρχουν, 1.200 υπάρχουν στην Τούμπα, περιφρούρηση υπάρχει, βέβαια ας κανονίσουν, ξέρω εγώ. Σε εμάς ήταν όλα τα δύσκολα και σε άλλους ήταν εύκολα. Λοιπόν, είδες τι ωραίο χθες. Πού? Δερμπάκι. Α, Παναθηναϊκός. Και κλεισμένο, γεια σας. Δεν είναι, χωρίς κόσμο δεν είναι. Το ξέρω, ρε φίλε, αλλά αυτό. Το ποδόσφαιρο δεν λέει χωρίς κόσμο. Το ποδόσφαιρο βασικά το κάνει ο κόσμος. Χωρίς κόσμο να μπουν, να μην μπαίνει να ακούσει τώρα του ποδοσφαιριστές. Τι άχρο πράγμα να μου το. Άμα δεν το λες ότι, πώς το λένε, είναι, δεν το βάζει ότι είναι θέμα και ότι είναι κάτι άλλο. Αυτή το καταντήστε. Όταν βγαίνει ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού και κάνει αυτές τις δηλώσεις και απειλεί τους πάντες και τα πάντα και δεν τον μαζεύει κανένας. Εντάξει. Άντε, εγώ δεν μπορώ να τον μαζέψει ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός ή οι υφυπουργοί ή αυτά και ιστορίες. Μαζεύει εισαγγελέας, να πούμε. Τελείωσε. Και κάνει αυτός ό,τι θέλει. Δηλαδή, ένας δικηγόρος στην Ελλάδα μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Ό,τι γουστάρει. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος. Όχι ο συγκεκριμένος, αδελφέ. Όλοι δικηγόροι. Τότε αυτό το δίκιο άλλος. Εντάξει, και θα πει αφού αυτός κάνει αυτό, θα κάνω κι εγώ τα ίδια. Εγώ όμως τόσα χρόνια βλέπω τον Κούγια. Στα αθλητικά δρόμενα συνέχεια να πρωταγωνιστεί. Γιατί εντάξει, υπάρχουν άλλοι πιο σοβαροί. Άλλον δικηγόρο δεν έχω δει να χώνεται συνέχεια εκεί πέρα να μην. Και έχει αλλάξει να μην και πέντε ομάδες. Δεν είναι μόνο στον Ολυμπιακό. Ναι. Έχει πάει και αλλού. Έχει πάει και στην ΝΑΚ, έχει πάει και στον Ηρακλή. Εντάξει, έχει πάει και αλλού. Δεν είναι μόνο στον Ολυμπιακό. Απλά τώρα μπήκε γιατί πρέπει να δείξει ότι το πρωτάθλημα είναι έτσι και αλλιώς και αλλιώτικο. Εντάξει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι τι θα γίνει με τη δικιά μας την ομάδα, η οποία είναι πρώτη μετά από 18 αγωνιστικές, στα μισά του πρωταθλήματος δηλαδή. Θέλουμε άλλες 18 αγωνιστικές μαζί με τα play-offs. Τι θα γίνει αγωνιστικά, εξωαγωνιστικά, τα πάντα. Γιατί όσο περνάει καιρός, το πράγμα θα σφίγγει. Δεν θα μείνει έτσι. Έχουμε σήμερα ήδη μια καταγγελία, παύλα ανακοίνωση του Αλαφούζου, ο οποίος ξεσπαθώνει πάλι εναντίον του αρχιδητή του καινούριου και ζητάει την παρέτησή του. Ακόμα δεν ήρθε. Του Ιωάννη. Ναι, ο Γιάννης. Το Γιάννη. Ναι, ο Γιάννης, ο οποίος το γυρνάει το μπιφτέκι ναι, πάλι. Ναι, ναι. Πάλι να ελύσετε, μιλάμε τέτοιο χέλι. Ναι, ούτε ο Μελισανίδης. Ναι, ένα μπράβο, ναι. Ο Ιωάννης. Ένα μπράβο. Έκανε τα πάντα και να βγάλει το Μαρινάκι από πρόεδρο του Super League και τώρα καταφέρεται εναντίον του αρχιδητή που τον όρισε αυτός. Η σύμμαχή του. αυτός δηλαδή και η σύμμαχή του. Αυτό κάθε μήνα αλλάζει και τέτοιο. Εντάξει. Η πρώτη προσοχή που πρέπει να δώσουμε είναι αυτό το πέραμα. Γιατί σε δύο εβδομάδες παίζουμε με αυτού στην Τούμπα. Έτσι με τον Παναθηναϊκό δηλαδή. Και θα είναι το πρώτο class test για μας. Έτσι μην ξεχνιόμαστε. Ο Παναθηναϊκός τώρα κάνει θόρυβο για εκείνο το παιχνίδι. Πέρασε τα παιχνίδια με την ΑΕΚ, δεν ξαναπέζει. Με τον Ολυμπιακό, ούτως ή άλλως τον έχει στη Λεωφόρο. Με τον ΠΑΟΚ τον έχει στην Τούμπα και είναι καλύτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό. Το φοβάται παραπάνω δηλαδή. Φωνάζει από τώρα γιατί για να έχουν και τον ούτως. Σε κεκλεισμένο κιόλας φωνάζει. Ναι, σε κεκλεισμένο φωνάζει. Ναι, εννοείται. Ναι. Άρα λοιπόν, εφόσον αυτοί παίρνουν τα μέτρα τους από τώρα, δύο εβδομάδες πριν το ντέρμπι, καλό θα είναι και οι δικοί μας να παίρνουν και τα δικά τους τα μέτρα. Να ξυπνήσουν. Έτσι, ένα μπράβο, ναι. Μην μας πάρουν μέτρα κάσας εκείνη την Κυριακή. Έτσι, μπήκε ένα παραμυσκάρι μέσα να μου και τα βλέπει όλα πράσινα.
σε κάνει κανένα 70-30. Εντάξει, γιατί μετά δεν φταίνει παίχτες. Εντάξει, αυτά να τα βλέπετε και να τα προσέχετε δηλαδή τις κραυγές του Γιάννη Αλαφούζου και παρέτηση του αρχιδιαιτητή του Σουηδού. Όλα είναι για τον επόμενο αγώνα, το μέθε επόμενο αγώνα μάλλον. Ακριβώς. Εντάξει, αυτά να τα βλέπετε. Λοιπόν, τώρα από εκεί και έπειτα και το θεσμένο παιχνίδι δεν έχουμε να πούμε και τίποτα. Το σκορ τα λέει όλα. Τελευταία ομάδα είναι το Γιάννενο. Με αλλαγή προπονητή ποιος Γρηγορίου τώρα. Παλαιολιθική ανάπτυξη. Σούλης Παπαδόπουλος, Γρηγορίου, τέτοια πράγματα. Προπονητές πριν από 15 και 20 χρόνια. Εντάξει, Έλληνες προπονητές. Άμυνα όλοι. Τρία αμυντικά χαφ, πέντε αμυντικοί. Τα γνωστά. Αρνητικό το γεγονός ότι για δεύτερη συνεχόμενη φορά ο Μούρκ είναι αρνητικός, όπως ήταν και στο Χαριλάου. Έτσι. Ο Κουλιαράκης ήταν λίγο σαστισμένος κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Δεν έπαιζε και όλο τον καιρό. Αλλά ο Κουλιαράκης και δεν έπαιζε και φυσικά είναι αυτό το συνέχεια ότι αλλάζει παρτενέρ συνέχεια. Μια με τον Εικόνγκ, μια με τον Γκετζιόρα. Μια δεν παίζει γιατί παίζει ο Μιχαλίδης. Αυτό το πράγμα δημιουργεί ειδικά στα δίδυμα. Τα δίδυμα, να ξέρετε, πρέπει να παίζουν μαζί αρκετά. Όχι έναν αγώνα και μετά τον παράλληλο αγώνα και τον παράλληλο αγώνα. Εντάξει, τα δίδυμα πρέπει να παίζουν αρκετά. Είτε είναι τα δίδυμα με Ιταίος Ντόεφ, είτε είναι το δίδυμο των Στόπερ. Γι' αυτό είναι και δίδυμα. Εντάξει. Τώρα από εκεί και έπειτα, για τον Τέλεια τι να πούμε. Είναι διανή περίοδο έτσι οργίων. Για τον Τζίμα δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Εμείς τα έχουμε χίλιο πει. Ο μοναδικός φορ περιοχής που έχει ομάδα και να θεωρήσω δεδομένη τη συμμετοχή του σε όλα τα παιχνίδια, είτε σαν βασικός είτε σαν αλλαγή. Δεν έχουμε άλλον πώς το λένε, άλλον φορ. Δεν θα πάρουμε. Δεν νομίζω να πάρουμε. Α, να πάρουμε δεξί μπακ τότε. Αφού δεν πάρουμε φορ. Τώρα που είπες για δεξί μπακ. Αφού δεν πάρουμε, πάρουμε δεξί μπακ. Μ' αρέσει που διαβάζετε κάποια πράγματα, ρε παιδιά, και δεν είστε και μικροί. Τουλάχιστον αυτοί που ξέρω εγώ δεν είναι και μικροί. Διαβάζετε για ένα Ροζιέ ο οποίος είναι στην Μπεσίκτας και είναι αρθιδανικός. Γελάει ο κόσμος. Ναι. Και σας βάζει από δίπλα ότι ένας από τους όρους είναι η υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Υποχρεωτική, δηλαδή τον παίρνεις 6 μήνες, αλλά μετά το καλοκαίρι πρέπει να δώσεις 3,5 εκατομμύρια για να πάρεις τον παίχτη. Υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Και δεν υπάρχει ένας, επειδή τα πέρασα όλα τα site, δεν υπάρχει ένας από κάτω να πει τι υποχρεωτική οψιόν αγοράς 3,5 εκατομμύρια για δεξιμπάκρα, παιδιά. Δηλαδή, τι λέτε τώρα, ποιο πάμε να πάρουμε. Δηλαδή. Σου είπα, δεν ασχολείται ο κόσμος. Ο κόσμος κλικ μόνο κάνει και λέει: έχω φίλο τον Αρσένη. Αυτό είναι μόνο, δεν είναι τίποτα παραπάνω. Να πω δηλαδή μια μαλακία εγώ και το είπε ο Αρσένης. Αφού το διάβασα από κάτω. Εντάξει. Αφού δεν βάζει το μυαλό σου να σκεφτεί ότι άμα θα πάρω. Είναι αυτό που σου λέω. Όταν είσαι νεόπλουτος, βλαχονεόπλουτος, αυτά θα κάνεις. Σου είπα, έχει αλλάξει πολύ το DNA. Εγώ το βλέπω και στα καφενεία. 6 πέναλτι ζητάμε σε 4 μάτς και 8 κόκκινες. Με τα Γιάννα παίζεις. Χθες με τα Γιάννα 5 κόκκινες ζητούσανε και 8 πέναλτι. Δεν υπάρχει, σου λέω κι εγώ. Μας έχει πάρει κάτι φορά και δεν λέει να σταματήσουμε. Να έχουμε δηλαδή back που θα το δώσουμε οψιόν 3,5 εκατομμύρια να τον πάρουμε. Και σίγουρα συμβόλαιο ένα 200 για να έχουμε ένα δεξί μπακ. 3,5 εκατομμύρια για ένα μπακ δεν υπάρχει. Ναι. Όχι, ρε, υπάρχει. Ρε, αφού το δεν είπε υπάρχει. Ο Τάδε. Όχι, δεν υπάρχει. Το έγραψε η Τάδε. Α, το γράψει όποιο θέλει. 3,5 εκατομμύρια δεξί μπακ δεν υπάρχει. 3,5 εκατομμύρια είναι παραμονή του ΜΕΙΤΕ. Που είναι άνθρωπο, παίχτης του άξονα. Πολύ πιο σημαντική θέση. Και δεν παίρνω ούτε το ΜΕΙΤΕ, ρε φίλε. Παίρνω Μαξίμοβιτς και τελειώνει η υπόθεση. Ή παίρνω Μαξίμοβιτς. Ελεύθερο και με 1,5 εκατομμύριο να πούμε και για το γεια σα με ένα 200. Αλλά το ζητούμενο είναι. Αλλά όχι μπακ. Μπακ δεξί μπακ και μάλιστα να πω κάναμε με μπακάρα να πούμε παιδιά ο άνθρωπος είναι μισή ομάδα. Ποιος είναι, τι να πω δηλαδή και δεξί μπακ τώρα και μιλάμε. Πού πήγε. Ναι, και πού πήγε. Πού πήγε. Στην Ις. Στη Γαλλία. Πού θα πάει. Πού να πάει, αυτό λογικό. Πού θα πάει ο Γάλλος, πού θα πάει, θα πάει στη Γαλλία. Ναι, στην Ις πήγε. Ναι. Δεν πήγε στην Τζέλσι. Στην Ις πήγε. Πήγε στη Γαλλία, Γάλλος είναι, σου λέει και πέρα εντάξει θα είμαστε καλή ομάδα φέτος στην Ις. Θα πάω να παίξω, θα βγω κανένα τσουλού, οκ, okay, μια χαρά. Αλλά 3,5 εκατομμύρια κατά τσιμπάκ, είναι τώρα αδιανόητο αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Αντιδράστε, τα βλέπετε από κάτω κάποια τέτοια δημοσιεύματα, κάνετε ένα σχόλιο. Το γράφει, όχι... το γράφει πάλι ένα site. Άμα θα φύγει ο παίχτης. Του πάω και μάνα κλαίει. 300 like θα πάρουμε αυτό το δεξιμπάκ. Όχι, όχι, δεν είναι, δεν είναι έτσι. Αν είναι καλός ο παίχτης και τι κάνει τη ράνη. Μόνο που βλέπεις υποχρεωτική, υποχρεωτική τη λέξη. Υποχρεωτική.
οψιόν αγοράστε 3,5 εκατομμύρια, πρέπει να αντιδράσει από κάτω. Να πει ρε παιδιά, τι πάνε να κάνουν τώρα αυτό. Αυτά είναι βλακίες. Ναι, και εγώ αφού έχω δύο δεξιά μπακ, δεν έχω κανένα σεντερφόρ, θα πάρω δεξί μπακ. Δεξί μπακ έχουμε δύο, το έχουμε πει τουλάχιστον εμείς σαν εκπομπή. Για μας δεξιά μπακ είναι ο Σάστερ και ο Λίδατης. Εντάξει, τώρα από εκεί και έπειτα. Και δεν χρειάζεται και άλλους. Δεν χρειάζεται άλλους, εννοείται το... φυσικά. Ειδικά ο Σάστερ το αποδεικνύει καθημερινά. Ο Σάστερ χθες και γκολ έβαλε. Και βασικά σε όλους τους αγώνες έχει παίξει ο Σάστερ βασικός, έχουμε μόνο νίκες. Ούτε καλή σοπαλία έχουμε. Μην τα λες αυτά, χαλά. Μην τα λες. Μην τα λες. Εντάξει. Μην τα λες. Τώρα τι τα λες αυτό. Σου χαλάς την είναι τέτοια. Λοιπόν, το αφήγημα. Ναι, ας λένε ότι θέλουν. Ναι. Ναι, ρε φίλε. Ο Κούγιας δεν είναι. Ο Κούγιας θα κάνει αυτά, ρε εσύ, Βαγγέλη, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Τι να κάνει ένας ποινικολόγος στο ποδόσφαιρο. Την αναλύει τις φάσεις. Τι να κάνει ο ποινικολόγος. Θα ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η δουλειά του. Αυτά ξέρει. Εδώ αναλύει ένας που έκανε το διατή της φάσης τώρα. Στο... ναι. Εδώ αναλύει ο άλλος που σε έπαιρνε το κεφάλι μου για ψήλο πίδημα να πούμε και τώρα είναι καθηγητής και ο λαζητησίας. Ναι, καθηγητής. Άκουτο. Ναι. Από εκεί που ήταν ο καθηγητής της αδικίας, έγινε καθηγητής. Της αλητείας ο καθηγητής. Ναι, και έγινε τώρα καθηγητής διαιτησίας. Τώρα και το βλέπει ο άλλος με ανοιχτό στόμα και λέει: α, το είπε ο τάδε, ξέρω εγώ να πούμε. Πού να ξέρει τι έκανε αυτός πριν 15-20 χρόνια. Τι όργια έκανε. Λοιπόν, αυτά για το χθεσινό παιχνίδι. Για το τζίμα, δεν είπαμε, τα πούμε 100 φορές. Δεν είναι θέμα. Πώς το λένε αυτό που λένε μικρό παιδί το ένα το άλλο. Δύο κυνηγούς έχει η ομάδα, δύο φόρ να το πω έτσι. Ο ένας είναι περιοχής και ο άλλος είναι περιφερειακός. Ο Μπράντον Τόμας και ο Τζίμας. Ο άλλος όπως βλέπετε δεν έχει προσαρμοστεί. Δεν μπορεί να παίξει. Να ένα χαφ κατά 80% και 20% είναι φορ. Τρία γκολ συνολικά, όσο έχει και ο Μπάμπα. Κάτσε να πω όμως και κάτι άλλο. Εντάξει, έκανε μια φάση που δεν έσπασε την μπάλα στον Μουργκ, έτσι. Και συζητήθηκε, τον έβαλε χέρι ο. Αυτό τέτοιος. Άλλη βλακεία πάλι. Ναι, αυτή τη βλακεία είναι που την αναπαράγεται όλη. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ρε, είμαι φόρε, φίλε, θα σουτάρω. Γιατί να δώσω την μπάλα στον Μουργκ. Ο Φόρ όταν είναι σε θέση βολής. Άμα το κάνει ο Ζήφκοβιτς θα τον έβαζε χέρι ο κύριος Λουτσέσκου. 9 στις 10 πρέπει να πλασάρει. Πρέπει. Γι' αυτό είναι η θέση του εκεί πέρα. Το χάσε, δεν πειράζει. Τι θα πει να πούμε πρέπει να τη σπάσει στο Μουργκ. Γιατί να τη σπάσει στο Μουργκ δηλαδή. Θεωρούσε τον εαυτό του σίγουρο το βάλει. Ήταν σε καλή θέση και πήγε. Το έκανε μόνος του. Και καλά έκανε. Και καλά έκανε. Δεν πέτυχε αυτό, πέτυχε και φάνηκε. Όχι, ρε φιλέ. Γιατί όμως τα λένε στον πιτσιρικά, στο 18χρονό πιτσιρίκι. Δεν τα λένε όμως στον Ζήφκοβιτς. Εκεί στη Τουμπεκή. Άμα το κάνει Κασεβίρη, είναι εκεί θα στη Τουμπεκή. Εντάξει. Μόνο δηλαδή, άμα το κάνει. Έπρεπε να το σπάει. Έτσι θα μάθει. Τι λες, ρε, έτσι θα μάθει. Θα μάθει κάποια στιγμή. Ναι, αλλά το θέμα είναι αυτό που έχει ο Τζίμας δεν το έχει άλλος. Δηλαδή αυτό που έχει ο Τζίμας να εκτελεί με τη μία δεν τα έχει το μαύρο διαμάντι της Τανζανίας που πήρε ένα 100 χωρίς την εφορία. Έτσι δεν είναι. Δεν το έχει. Αυτό να κοιτάτε πρώτα. Το πόσο εύκολα βάζει γκολ ο επιθετικός και μετά κοιτάτε άμα το σπάει την μπάλα ή όχι. Εντάξει. Το μαύρο διαμάντι λοιπόν έχει 3 γκολ και ο Τζίμας πώς έχει, 2 ή 3 έχει. 2. 2. Έχει παίξει 4 μάτς ο Τζίμας και όλος έχει παίξει 18. Έχει παίξει 2 βασικός, μία με τον Γιάννη και μία με την Κηφισιά και στα 2 έχει σκοράρει. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Τι έγινε δηλαδή. Αυτό κοιτάτε πρώτα που είναι 18 χρόνο παιδί ακόμα λυκείο. Και όσο πιο, όποιον παίχτη. Και μιλάμε τώρα ότι ο παίχτης έχει να παίξει βασικός 140 μέρες. Έτσι μιλάμε τώρα για πόσο είναι. 4,5 μήνες. Mm. Ναι. Και μπαίνει ενώ με κάτι 5 λεπτά και κάτι 7 λεπτά. Και παίζεις με τα Γιάννα. Έτσι. Με τα Γιάννα παίζεις. Πάμα είναι να φοβάστε και τα Γιάννα. Δεν ξέρω τι να πω, ρε φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή. Όχι στον Πάπα. Αλλιώς μεγάλωσα. Πρέπει να παίζουν αυτοί οι οποίοι έχουν την εμπειρία. Μα η εμπειρία από μόνη δεν κάνει το τέτοιο. Πώς το λένε, την ομάδα. Πρέπει να υπάρχει και αξία. Μπορεί να μην έχει εμπειρία. Ο Τζίμας ελέγχει την αξία. Εντάξει, δεν τον κάνω εγώ τον έμπειρο. Που θα βγει 4 φορές, θα βγει offside ο έμπειρος. Όπως έκανε ο άλλος τώρα, που είναι στο Κόπα Αφρικα. Λοιπόν, διάλειμμα ξανά μαζί. Εδώ είμαστε και πάλι στο Λίμπερο 107,4. Στο Χιαλοκάρβουνο, Μαρσίνη πάλι και Νίκο Παγαλίδη στα μικρόφωνα. Ο Γιώργος στην ηχοληψία. Έβαλε γκολ με ΙΤΕ. Κάπου υπάρχει πολύ μεγάλη στεναχωριά. Ναι, τεράστια. Σου στείλω ένα βιντεάκι μετά. Τι, ναι. Στείλω μετά ένα βιντεάκι. Είναι τεράστια είναι στεναχωριά. Πολύ μεγάλη στεναχωριά. Μεγάλη στεναχωριά γιατί πρέπει να δεν δίνει ο μάνατζερ του ΙΤΕ. Ναι. Δεν πληρώνει. Δεν τον θέλαμε το ΜΕΙΤΕ, δεν πήραμε χαμπάρι ακόμα μετά από 6 μήνες που ήρθε αυτός ο παίχτης.
Και εκεί που είπαμε να τον κάνουμε και μια κριτική, έτσι δεν είναι καλός να μου, έβαλε και γκολ. Τους ήταν πολύ καλός δηλαδή πάλι χθες. Έβαλε και γκολ. Τυχερό θα σου πει, αλλά δεν ζητήσει. Τυχερό, φυσικά δεν πειράζει. Στο ποδόσφαιρο δηλαδή δεν πειράζει. Πειράζει. Έβαλε γκολ πάντα. Όταν είσαι άτυχο, λε πω, πω άτυχη μέσα. Και γκολ, γιατί κάποιο έλεγε δεν μπορεί να σκοράρει ποτέ. Αλλά τελικά σκόραρε. Τι κρίμα. Ναι. Μεγάλη στεναχώρια. Από τα πάω ξάκια. Ναι. Μεγάλη στεναχώρια. Τώρα από εκεί και έπειτα Τετάρτη 5 ώρα με τον Πασεραϊκό του Παμπλου Γκαρσία. Στι Σέρε. Στο δημοτικό γήπεδο Σέρων, ναι. Ευκαιρία για νέες δοκιμές και από εμάς και από τον Γκαρσία και τον Πασεραϊκό. Εντάξει, το. Βερίνα θα είναι στα πίτσα ακόμα. Βερίνα δεν πρόκειται να. Τι. Να παίξει τώρα την Τετάρτη. Όχι, δεν νομίζω. Το ετοιμάζει με την ΑΕΚ. Με την. ΑΕΚ Παναθηναϊκό. Με Παναθηναϊκό. Ναι, δεν παίξει. Όχι, δεν νομίζω. Γιατί. Για βασικό δεν νομίζω να τον ετοιμάζει τον Παναθηναϊκό. Τι λες, ρε, δεν έχει συνηθισμένο. Νομίζω ότι άμα κατεβάσει, άμα δηλαδή μπει ο Βιερίνια δεξιά, εάν και εφόσον φυσικά ο Σάστρι είναι εντάξει, βασικός με τον Παναθηναϊκό, θα νομίζω να πούμε ότι πρέπει να είναι. Στην όμεθα. Ε? Στην όμεθα. Ότι είναι επιθυμία του Τέριμ να παίξει ο Βιερίνια δεξιμπάκ στον ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, το οποίο επαναλαμβάνουν και την τέρμπι τίτλου, έτσι. Δεν είναι απλά ένα παιχνίδι το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και τα άλλα δύο φυσικά, αλλά ο Παναθηναϊκός. Επειδή είναι μάπα ομάδα, αλλά ξεκολουθεί να είναι πρώτη. Α, το δίνουμε και λίγο περισσότερη σημασία και με τον καινούργιο προπονητή και με την ενίσχυση που θα έχει. Πήραν ένα στόπερ από τη Φενέρμπαξη, ένα 90, τον Ακαϊντίν. Έλα, μωρέ, ποιος είναι Ακαϊντίν. Ναι, καλός παίχτης. Όχι τίποτα φοβερό, αλλά καλός παίχτης. Από το Γετβάη δηλαδή και κάτι Σέγκεφελντ, δεν μιλάμε τη νύχτα που είχε ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό το αναφέρω. Και είναι και άμεσα διαθέσιμο. Δηλαδή μπορεί Τετάρτη π.χ. να κατέβει στο Καραϊσκάκη να παίξει με τον Παναθηναϊκό. Στην Τούμπα σίγουρα θα παίξει. Να τα κοιτάμε κάποια πράγματα τέτοια. Έτσι δεν είμαστε για πειράματα πλέον. Μας ευνοεί το γεγονός ότι τελειώνουμε το κύπελο πριν τον Παναθηναϊκό. Αυτή την Τετάρτη και την άλλη μάλλον και τελειώνει και αυτή η φάση των 8 και πάμε στα ημιτελικά. Αλλά από εκεί και έπειτα τα ντέρμπι, έτσι, αυτό το που λέγαμε ότι είναι πλεονέκτημα, να μην το κάνουμε μειονέκτημα. Όταν λέμε στην Τούμπα τα ντέρμπι, πρέπει να τα πάρουμε. Όχι απλά να λέμε ότι παίζουμε στην Τούμπα. Έτσι. Το παίζουμε στην Τούμπα δεν λέει και τίποτα εάν δεν κερδίσεις. Δεν λέει και τίποτα. Και με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο παίξαμε και κερδίσαμε. Τι είπα να πει αυτό. Το ζητούμενο είναι ειδικά με τον Παναθηναϊκό πρέπει να πάρουμε το παιχνίδι, γιατί δεν είναι για να φεύγει και αήττος ο Παναθηναϊκός από την Τούμπα. Έτσι. Πήρε το παιχνίδι στα χαρτιά στο Καραϊσκάκι, πήρε χ. Με το ζόρι σοφάρισε η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια. Άμα δεν χάσει και στην Τούμπα, παίρνουν και ψυχολογία. Έχουν και την αλλαγή προπονητή. Σίγουρα θα του παίξει και η διαιτησία. Θα πάρουν και 6-7 πέναλτι μέχρι τελείω το πρωτάθλημα ακόμα. Εντάξει. Μην τον. Δεν βλέπω να χτυπάνε και το αυριανό ματς. Το μεθαυριανό. Το μεθαυριανό. Ο Ιωαννίδη δεν παίζει για τον Παναθηναϊκό. Δεν βλέπω να χτυπάνε. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα κυνηγήσουν καθόλου το κύπελο. Ναι. Είναι πολύ πιθανό αυτό. Να μην κυνηγήσει το Κύπρο. Θα πάνε απευθείας για το πρωτάθλημα. Αυτό είναι διακαής πόθος του, του κόμματος, του Ιωάννη. Και του κόμματος, εντάξει. Ναι. Αφού και πέρσι θέλανε να το πάρει ο Παναθηναϊκός, δεν το πήρε ο Παναθηναϊκός. Φέτος θα μην ξαναθέλουν να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Να μετριάσει την αποτυχία του ο κύριος πρώην δήμαρχος. Ναι, εδώ που τα λέμε τώρα. Πρέπει να γίνει κάτι. Να πάρουν φέτος ένα. Τόση δουλειά έκανε για το Βοτανικό να μην πάρει. Πρωτάθλημα και μετά από 2 χρόνια που θα είναι έτοιμος και ο Βοτανικός θα είναι όλα καλά. Δεν τρέχει τίποτα. Το Βοτανικό μάγκας. Γι' αυτό λοιπόν δώστε λίγο παραπάνω προσοχή και αγωνιστικά και ιδίως εξωαγωνιστικά στις επόμενες εβδομάδες και ειδικά με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Με τον Παναθηναϊκό και την Άκη το συζητάω γιατί επειδή ακριβώς δεν μπορούμε να την κερδίσουμε. Σε εκείνο το παιχνίδι με σίγουρος θα μπούμε. Πιο ψηλιασμένη. Πιο ψηλιασμένη και πιο δυνατά. Γιατί είναι και θέμα γουίτρου, δεν είναι μόνο βαθμών. Δηλαδή η ΑΕΚ πέρυσι και φέτος μας έχει κάνει τέντα. Εντάξει, για τον Ολυμπιακό το συζητάω. Θα έχει και 30.000 κόσμο εκεί ό,τι βρέξει να κατεβάσει. Ελπίζω να μην έχει. Ναι, να μην βρέξει. Ελπίζω να μην έχει κόσμο. Ναι, είναι και αυτό. Έτσι. Οπότε το πιο δύσκολο. Προτιμώ να πάρω το πρωτάθλημα παρά να έχει κόσμο πάω Ολυμπιακός. Οπότε το πιο δύσκολο παιχνίδι. Έτσι θεωρητικά πάντα, αλλά και αγωνιστικά, εγώ το βλέπω και ψυχολογικά, είναι το πάνω με τον Παναθηναϊκό.
Έτσι, μην τον είπα την πάτη τον Παναθηναϊκό, το ξαναλέω ακόμη μια φορά έτσι. Γιατί βλέπω ότι μετά την αλλαγή προπονητή που έφυγε ο Καρβέλας και ήρθε Τερίμ, υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος τον απαξιώνει τον Παναθηναϊκό. Είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπω. Ότι υπάρχει ποδοσφαιρικός λόγος να γίνεται αυτό. Έτσι, το είδαμε χθες το παιχνίδι. Εσοφάρισε η ΑΕΚ στα τελειώματα με πέναλτι. Θα έπαιρνε και το διπλό και στη Φιλαδέλφεια. Εντάξει, και όσο για να είναι η ΑΕΚ, όσο και να μην είναι η περσινή ΑΕΚ, όταν είναι κομπλέ η ΑΕΚ, είναι δυνατή ομάδα. Τι να κάνουμε. Και έχει και πέντε λάγκε στη διάθεσή τη. Αυτό έγραψα χθε ένα φίλο, ότι οι άλλοι δεν βλέπονται, ξέρω εγώ, και του λέω ότι δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε εμεί καλοί, έω πολύ καλοί, οι άλλοι δεν βλέπονται. Είναι μεγάλε ομάδε που έχουν καλού παίχτε, παιδιά. Μην του απαξιώνετε. Εντάξει. Και μάλιστα να πούμε, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχουν και καλού προπονητέ. Το Τερίμ και ο Αλμέιδα δεν είναι χθεσινά ονόματα που ευδοκίμησαν σε Ελλάδα και Κύπρο. Για να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή τώρα. Γιατί βλέπω ότι εύκολα απαξιώνουμε τους πάντες και δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι καλό αυτό. Εντάξει, τον απαξιώνεις τον άλλον, είδαμε και τι έγινε στο Χαριλάου. Έτσι, στα κοντινά. Όταν απαξιώνεις τον άλλον, βλέπεις τι γίνεται. Παίρνεις το 2-1 μου και φεύγεις. Και δεν καταλάβεις τι έγινε. Εντάξει. Για το πρωτάθλημα θέλει σοβαρότητα και υπευθυνότητα και μάτια ανοιχτά αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Να το πω ακόμα για τρίτη και τελευταία φορά, Αρσένη. Δεν το ξαναλέω. Ξαναπέστε. Κατάλαβε γιατί. Ναι, γιατί καμιά φορά βαριέμαι να κάνουμε και κατήχηση. Είναι πάρα πολύ εύκολα αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι όσο ο κόσμος βλέπει ποδόσφαιρο, καταλαβαίνει. Οπότε κάποια πράγματα νομίζω είναι διαδιάκριτα. Εντάξει. Χειρότερο πράγμα από το να απαξιώνει του άλλου δεν υπάρχει. Γυρνάει κατά 90% μπούμεραγκ πάντα. Αν απαξιώσει το Γιάννα, το καταλαβαίνω. Είναι το Γιάννα τελευταίο μετά από 17 αγωνιστικές. Παίζει μαζί του. 4-0. Φάνηκε χθες. Μόνο τους βγήκαν δύο φορές στην αρχή να μην μπορούσαν να βάλουν γκολ. Εκείνο το απαξιώσει, το καταλαβαίνω. Όχι απαξίωση. Θα πρέπει να την δείχνει στο γήπεδο. Ναι, αλλά. Αυτό που έκανε. Κερδίζει 4-0 και του απαξιώνει, οκ. Okay. Εντάξει. Αλλά όταν παίζει με τις τρεις ομάδες της Αθήνας που έχουν μια ιστορία, ένα κόσμο, προπονητές. Ειδικά για και Παναθηναϊκό. Παρασκήνιο. Ναι, παρασκήνιο. Έχουν και μια φανέλα. Εντάξει, δεν έχουν τη φανέλα του Γιάννου. Ο Έαντας της Υπήρου. Έχουν κάτι τίτλους. Εδώ χθες έβαλε γκόλο για την Βάη. Και ο Αράο το δεύτερο. Ναι, ο οποίος παίζει στόπερ νομίζω. Και ο Κότσιρα σε αμυντικό χαφ. Αυτός ο Χαζοτερίμ τα κάνει αυτά. Ναι, ο δεν ξέρει λίγο. Μπάλα. Εγώ βλέπω ότι όχι ότι το περίμενα δηλαδή. Εντάξει, μπορεί να μην είσαι γρήγορος επειδή είναι, ξέρω εγώ, 70 χρονών. Μπορεί τα τελευταία 2-3 χρόνια και λόγω, πώς το λένε, πανδημίας να μην ασχολούνταν. Αλλά δεν πάβει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και 10 άκρες. Και 10. Ναι, λέμε τώρα. 10 άκρες εννοώ να πάρει τηλέφωνο. Ναι. Και... εντάξει, όπως παίρνει ο δικός μας τον μπαμπά του και μιλάνε. Έτσι, επί παντός επιστητού για τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να το κάνει και Τερίμ. Δόξα τω Θεώ, λεφτά έχει να πούμε. Όλο και κανένα Skype θα έχει στο σπίτι, σε κανένα δωμάτιο. Λες, ξέρω εγώ. Να μην έχει. Λες να μην έχει καμιά δεκαετία γραμματίσει, αν θέλει. Θέλω να πω. Δεν βάζει το Skype, πάνω σχάρη, μισή ώρα την ημέρα να μιλήσει με κανέναν αναλυτή και στην Τουρκία, πάνω σχάρη, να τον πει, τον έχει δει τον. Πώς τον Παναθηναϊκό, καμιά 75 φορές τη μέρα. Δύσκολο πράγμα είναι αυτό το πράγμα με την τεχνολογία που υπάρχει. Είναι δυνατόν κάποιος άνθρωπος που έχει σχέση με τεχνολογία, έχει χρήμα, είναι έμπειρος, να μην έχει και άκρες, να συμβουλευτεί, να τον πούνε πέντε πράγματα? Γι' αυτό λέω, μην τους απαξιώνετε. Μην τους απαξιώνετε. Δεν είναι οι προπονητές που ήταν πριν από 20 χρόνια. Χωρίς ίντερνετ, χωρίς τίποτα. Ό,τι βλέπαμε εκεί στον αγωνιστικό χώρο και μας φυρίχθηκαν στην κερκίδα. Τώρα έχουν αλλάξει τα κόζια. Έχουν κανένα μήνυμα, κύριε Γιώργο? Δεν έχουμε Viber. Ποιο το έκανε, ο τέτοιο, ο. Γιουβάνογλου. Γιουβάνογλου. Έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα. Ναι, μάλιστα. Τεχνικό. Ιντερνετ έχουμε. Έχουμε. Ναι. Ένα ρε, πήμε. Α, ένα έλεξε το ΠΑΟΚ Ηρακλής. Ναι. ΠΑΟΚ Β' Ηρακλής με 10 βέβαια Ηρακλής. 1-1 πάλι. Είπαμε. Ένα πολλές ευκαιρίες. Εντάξει, καινούργια ομάδα είναι αυτή.
καινούργια ομάδα στρώνει τέτοια. Ο ΠΑΟΚ Β. Καλά, στον ΠΑΟΚ Β δεν μπορείς να πεις ότι έχει σταθερές. Γιατί πάει ο ένας, μπαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος, πάει ο ένας, πάει ό,τι, ο άλλος. Ό,τι να είναι. Ναι. Δεν έχει σταθερές ομάδες. Απλώς τώρα είναι λίγο το επίφοβο και καλά το κάνανε έτσι, ότι να πέφτουν και οι ομάδες αυτές. Εντάξει, για να είσαι λίγο και πιο προσεκτικός. Να πούμε επίσης ότι ο δικέφαλος στο βόλεϊ πήρε τον 2-10 ύψος 38χρονο Ρώσο Αλεξέη Σαμουλέγκο. 38 χρονών. 38 χρονών, κεντρικός. Μάλιστα. Ο οποίος είναι στη διάθεση του Μιλενκόσκι από το παιχνίδι με τον Μίλωνα. Τάκατοκα. Κεντρικός. Ναι, κεντρικός. Είχαμε ανάγκη από κεντρικό. Πολύ μεγάλο όνομα ο Ρώσος. Ήτανε. Ναι, γεννημένος το 85, τον Ιούνιο το 85. Να ναι. δούμε τι μπορεί να. Στον τι μπορεί να προσφέρει. Και με την εμπειρία του, κάτι θα προσφέρει αυτό. Δεν μπορεί. Εντάξει, απλώς δεν ξέρω τώρα το κατά πόσο θα μπορέσει να αποδώσει. Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Αν προσαρμοστεί. Παναγιώτε, ναι. Ναι. Είναι και αυτό μια ενίσχυση. Τουλάχιστον να, πούμε, να μην παίζει στα, πώς το λένε, στα εύκολα τα που λέμε τα μάτια, θα παίζει μόνο στα ντέρμπι. Με κάνει Ολυμπιακό και με ένα Παναθηναϊκό. Αυτό. Για να αντέχει. Αλλά που είχε και έπρεπε ότι είναι παιχτάρα ήταν. Πολύ μεγάλο όνομα. Καλά, μεγάλο όνομα φυσικά. Ναι, πολύ μεγάλο όνομα. Ο Ρώσος, ο Σαμουλέγκο. Μακάρι να είναι σε κατάσταση να κάνει πρωταθλητισμό. Αλλά όταν μιλάμε για πρωταθλητισμό, μιλάμε για άλλα επίπεδα, έτσι. Ναι. Ακόμα και στο βόλι. Είναι τρισίτα μέτρα. Μιλάμε τώρα για παιχταράδες τώρα. Μιλάμε τώρα για παιχταράδες. Εντάξει, και κατά ψέματα ο Ολυμπιακός είναι υπερπλήρες στο βολή. Ναι. Εμείς λίγο πάσχουμε. Εμείς και πολλά. Πάσχουμε. Πάσχουμε γιατί δεν γίνεται. Τι να κάνουμε. Άμα δεν πέφτουν και λεφτά, δεν έχουν κανένα παράγοντα σαν τον άλλο που δίνει 2 εκατομμύρια το χρόνο στο βολή. Τον Αμυρίδη. Στο γυναικών. Ναι. Όχι για τον Ευάγγελο, λέω. Α. Ο Ευάγγελος στο βόλι του Ολυμπιακού δίνει. Ναι, ναι, ναι. Δίνει. Εδώ και 4 χρόνια δίνει συνέχεια. Τότε που σκάμε την Κασκαρίκα το 15 και το 16 και τους πήραμε τα... τους τίτλους, από τότε δίνει. Πώς το λένε, και τώρα δίνει και ο Παναθηναϊκός. Έχει παίξει όλο το ΑΣ, έχει πέσει πάνω τους. Στο βόλι. Κάνανε και μπάσκετ με τον Γιανακόπουλο τώρα. Οκ. Okay. Την επιστροφή. Ναι, για return. Πώς, βάλει και εκατομμύρια. Έτσι, εμείς δεν έχουμε κανένα Γιανακόπουλο. Εμείς έχουμε τον Μιστακίδη. Εμείς δεν, ναι. Τον οποίο να δείτε να τον πούνε πάλι τον μπάσκετ και τον βόλεϊ μαζί και βάζει 2 εκατομμύρια το χρόνο, φτάνουν και περισσεύουν, θα γίνεις πρώτος μάγκας. Τον λέγανε για το τέτοιο, για το ποδόσφαιρο. Πάνε δώσει 150. Αυτό θέλουμε ένα καινούργιο πορτοφόλι να τσιμπήσουμε. Αυτά δεν υπάρχουν δηλαδή. Δεν θέλεις, άμα έχεις αρμέξει ένα πορτοφόλι, δεν θες να βρεις ένα τέτοιο. Τι κι άλλο, ένα νέο. Μου θυμίζει εκείνες τις γυναίκες οι οποίες ψάχνουν τους πλούσιους και μόλις αρμέγουν τους πλούσιους, ψάχνουν μετά έναν άλλο πλούσιο να αρμέξουμε. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Ορισμένοι στον περίγυρο της ομάς. Της ομάς. Αύριο 7.30 ώρα πάω κτόφασε, μεγάλο παιχνίδι. Δύσκολο πάλι. Ναι, δύσκολο πάλι. Με πολλές ελλείψεις ο ΠΑΟΚ. Και με ελλείψεις και οι άλλοι δεν θα είναι τώρα χαλάρι. Ναι. Την πήρα χαμπάρι. Εντάξει, φτάνει να μην τους πάνε τρίποτα γιατί στο πρώτο μάτσε τους πήγανε ρε φίλε όλα. Ναι. 30 είχαν βάλει, φτάνει. Ξεχύλωσαν. Ναι. Εντάξει, νομίζω με γεμάτο παλατάκι. Θα έχει μεγάλο τέτοιο. 1500 εστίρια να πούλτα. Αυτό σημαίνει ότι φύγανε 7.000 από τα 8.500. Ναι. Η ατμόσφαιρα θα είναι πάρα πολύ καλή. Το θέμα είναι να. Η δική μας να. Να είναι. Να παίξουν αυτό που λέμε άμυνα. Έτσι, να μην τους αφήσουν τους άλλους να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Να... Και να μην τους πάνε τα σούτ και των αλλών βασικά. Αυτό είναι, ρε. Αυτό ήταν η διαφορά αυτών των 35 πόντων που είχε. Ήταν ότι. Βάζανε τα πάντα, ρε φίλε. Τα πάντα. Πρέπει να πάει ο Γιωβάνογλου αύριο. Ο Γιωβάνογλου θα είναι στο Πάλε. Θα είναι. Ναι, θα είναι. Πέρα και θα, ναι, θα κάνει λέει, τον. Την αναμετάδυση του αγώνα του Σπικάζ.
Ναι. Ναι. Το σπικάζει το αγώνα. 7.30 είναι το παιχνίδι. Αυτό σημαίνει ότι όλο το παιχνίδι θα είναι μέσα στην εκπομπή τη δικιά μας. Έτσι, τουλάχιστον οι τρεις από τις τέσσερις περιόδους. Mm. Θα τον έχουμε στον αέρα. Να δούμε. Παίρνει και τη ρευθύνη φυσικά. Θα βάλω. Του αποτελέσματος. Την χρεώνει τον άνθρωπο. Και θα χρεωθεί ή θα πιστωθεί δημόσια. Ναι, ναι, καλά, καλά. Εντάξει. Τι καλά. Σιγά, μην πιστωθεί. Λέμε ρε παιδί, άμα κερδίσουμε θα μπούμε μια καλή κουβέντα. Σιγά. Αφού τον έχεις στην blacklist. Άμα κερδίσουμε δεν είναι τέτοιο. Θα του τη χαρίσεις. Ναι. Το γυναικείο ποδόσφαιρο όμως έχει καλές βάσεις, Βαγγέλη. Έχει καλές βάσεις το γυναικείο ποδόσφαιρο. Έχει και μία προϊστορία εδώ και πόσα χρόνια. Ναι, να πούμε το γυναικείο όμως ποδόσφαιρο. Βλέπεις ότι με λίγα λεφτάκια ο Παναθηναϊκός μέσα ένα χρόνο έκανε ομάδα. Ναι, ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, μην το. Ναι. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω, μην. Έλα μωρέ, εντάξει, αυτά τα. Οι φανφάρες, οι αιώνιες πρωταθλήτριες και. Και εκεί πέρα, άμα δεν σοβαρευτείς και τουλάχιστον οι ξένες σου να είναι όπως. Εντάξει, τερματοφύλακας έχεις, ο σεντερφόρο έχεις την. Την άλλη την τέτοια έχεις. Εντάξει, θα πρέπει να είναι. Τρεις που έχεις είναι καλές. Θα πρέπει να ανεβάσεις και άλλο το επίπεδο. Θέλει ακόμα λίγο. Θέλει, όχι πολύ. Αλλά γιατί λίγο, όπως το λέμε τόσα χρόνια, κανονικά θα πρέπει και τόσα χρόνια να κάνεις και μια ευρωπαϊκή τέτοια διάκριση. Κοίταξε. Βέβαια, είναι πάρα πολύ δύσκολο στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Η εύκολη παραλαβή τίτλων καμιά φορά σε αποσυντονίζει. Αυτό λέω. Ναι. Εδώ και πόσα χρόνια δηλαδή. Εντάξει. Μα δεν έχω αντίπαλο και παίζω μόνος μου. Δεν κάνω και το μάγκα. Ναι. Εντάξει. Γιατί παίζαμε γιατί μόνοι μας τώρα. Παραλίγο να το να κάνεις το τρομπόνι και να ψάχνεσαι. Και μετά θα έλεγες να και τις γκρίνιες τις γνωστές. Ναι. Στην αρχή απαξίωση και μετά γκρίνια. Ακριβώς. Αυτά είναι τα περιμένετε, ρε παιδιά. Αυτά είναι τα περιμένετε. Ειδικά στον ΠΑΟΚ είναι κανόνας όταν υπάρχει απαξίωση και πώς το λένε. Αυτό το δεν σε βλέπω και δεν σε κάνω, ξέρω εγώ, σε αντίπαλη ομάδα, σε οποιοδήποτε άθλημα. Καλώς το ποδόσφαιρο, κανόνας. Κανόνας είναι εκεί. Εντάξει. Να ξέρετε ότι δεν έχουμε μέλλον σε εκείνο το παιχνίδι. Αυτό είναι δεδομένο. Το έχουμε παρατηρήσει πάνω από 70 φορές αυτό το πράγμα. Είτε παίζουμε με μεγάλες ομάδες είτε με μικρές. Εντάξει. Άρα λοιπόν, κάπου σταματήστε το κιόλας. Δεν υπάρχει λόγος. Όχι τίποτα άλλο. Γιατί αυτοί που χαλιέστε περισσότερο, εσείς που απαξιώνετε. Εσείς χαλίστε περισσότερο μετά. Όταν έρχεται πάνω σε κάτι το τρομπόνι. Εμείς στο χαριλά το περιμέναμε να σου πω την αλήθεια. Εντάξει. Το φοβόμασταν, έκανε δηλώσεις και πρωθυπουργός. Ήσταν πολλά τα κακά. Ήρθε. Δεν άφησε γιατί το Σαββατοκύριακο ομάδα που να μην χάσει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Όλο το Σαββατοκύριακο έχασε. Ναι. Σε όλα τα τμήματα. Εντάξει. Εσείς που λέγατε για τεσσάρες και πεντάρες και εξάρες, εσείς προσγειωθήκατε ανώμαλα. Προσγειωθήκαμε εμείς. Εντάξει. Γι' αυτό να μην παρασύρεστε από. Πώς το λένε, από τίτλους στο ίντερνετ. Ναι, το καμιά φορά το θέλω μας δεν σημαίνει ότι είναι τέτοιο το αποτέλεσμα. Είναι και πραγματικότητα. Ναι. Και εμείς θέλουμε να τα παίρνουμε όλα ήδη, αλλά δεν μπορούμε. Τι να κάνουμε. Καλά, εντάξει, εμείς δεν θέλουμε. Ναι. Δεν θέλουμε πάμε να παίξουμε τον Παναθηναϊκό τώρα π.χ. και να έχει 40.000 μέσα και 60.000 απ' έξω, έτσι δεν είναι. Και να ανάψουν και 7.000 π.χ. και να είναι 4-0 στο ημίχρονο. Δεν το θέλει, ποιος δεν το θέλει δηλαδή. Ναι, αλλά πας με την εποχή. Τι να κάνουμε και κλεισμένον. Οκ, okay, τι να κάνουμε, μην αναλάβετε καμιά χίλιους περισσότερους, θα πληρώσουμε κανένα εκατομμύριο πρόστιμο. Και στην UEFA το ίδιο πράγμα, όταν παίζουμε ευρωπαϊκούς αγώνες. Είναι πολλά τα πράγματα. Και να σας πω και κάτι, κάθε ομάδα πρέπει να έχει και προτεραιότητες. Εκείνο μπορώ να το κάνω, το άλλο μπορώ να το κάνω, μπορώ να το κάνω. Μην γκρινιάζετε από το παραμικρό. Εννοείται φυσικά ότι το κύπελλο φέτος είναι η τρίτη προτεραιότητα του ΠΑΟΚ. Μετά την Ευρώπη και το πρωτάθλημα. Εννοείται. Τι θα είναι το κύπελλο πάλι. Το κύπελλο ήταν πέρσι. Που είμαστε καμιά δεκαριά βαθμούς στην κορυφή. Ευρώπη αποκλειστήκαμε στα πολύ ζεστά διαστήματα, τέλη Ιουλίου. Οπότε τι μας έμεινε το κύπελλο. Μας έκατσε και η Λαμία στον ημιτελικό, στους τέσσερις δηλαδή. Ναι. Και ήταν ότι πρέπει προσβάσιμο ξέρω, να πάμε στο Πανθεσσαλικό. Οκ. Okay. Εντάξει. Και στα τυχερή σταθήκαμε βασικά πέρσι. Πάρα πολύ τώρα που το σκέφτομαι, την περσινή χρονιά δηλαδή. Γιατί αν είχαμε και 7.500 κόσμο στο Βόλο με αυτή την εμφάνιση. Έτσι δεν είναι. Και την καζούρα που θα έχει από απέναντι. Ναι, μπορεί να τρώγαμε και 7-8 αγωνιστικές. Εκ νέου πάλι. Το έχουμε εμείς. Μετά τον τελικό του Βόλου. Το κατέχουμε αυτό. Δεν το κατέχεις. Εγώ.
Πολύ άνετα. Γιατί άμα ήταν ο κόσμος, θα υπήρχε πάλι μια παραπάνω αισιοδοξία από το κανονικό. Και επειδή το μας το είδαμε, ευτυχώς που δεν είχε κόσμο. Εντάξει. Και πολύ εύκολα λέμε για τους άλλους. Εντάξει, που ο Ολυμπιακός πέρυσι, ξέρω εγώ, το παράτησε, ο Παναθηναϊκός το παρατήσει. Θα πάρει το τέτοιο, θα χτυπήσει εκείνο, θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο, αν το κάνει ο ΠΑΟΚ. Αυτό θα αρχίσει η γκρίνια. Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι η σούπερ ομάδα που μπορεί να πάρει και τους τρεις στόχους. Όχι, εμείς δεν πρέπει να. Αυτά τα τραγουδάκια και το ευρωπαϊκό και το ένα και το άλλο. Καλή τραγουδάκια είναι καλό. Πολύ ωραίο, μου αρέσει και εμένα. Προτεραιότητες εμείς δεν πρέπει να έχουμε. Όχι. Να βάζουμε στην ίδια ζυγαριά το κύπελλο Ελλάδος με την τετράδα με το κόφερες. Ναι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τι θα πει αυτό, δεν μην κάνει αλλαγές και ο ΠΑΟΚ. Ο δικός μας ΠΑΟΚ δεν χάνει ποτέ και κάτι τέτοια. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα τώρα. Το 2024, το 84 και το 94 είναι πολύ ευχαρίστως. Ναι, το 24 όχι όμως. Μεσαβίδι. Ναι, και Μεσαβίδι. Ναι. Εντάξει, και ειδικά το 24 που υποτίθεται τα μυαλά είναι πιο ανοιχτά. Εντάξει. Υποτίθεται. Ναι, υποτίθεται. Τον Παναθηναϊκό τον είδα τι έκανε στην Ευρώπη. Τον Παναθηναϊκό τον είδα. Αποκλείστηκε από μια Ισραηλινή. Και με χει περνούσε μέσα στη λεωφόρο. Και οι άλλοι ξέχασαν πότε είχαν κερδίσει τη Μακάμπι Χάιφα τελευταία φορά και πήγε τους κέρδισε και μέσα. Γιατί έβγαινε ο Λοντίγκιν και έπιανε το κεφάλι του συμπαίχτη αντί την μπάλα. Αποκλειστήκαν την Ευρώπη. Δεν έχουν προτεραιότητα το πρωτάθλημα. Γι' αυτό αποκλειστήκαν. Δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. Να παίξουν τουλάχιστον ένα γύρο ακόμα ή δύο. Πώς για. Πιθανόν να το κάνω αυτό και στο Καραϊσκάκι μεθαύριο. Να ο Ιωαννίδης δεν παίζει, να ο Κρίνος δεν κάνει, να ο Άρης δεν κάνει. Πιθανόν το κάνει και η ΑΕΚ. Δεν είναι ότι είναι μικρές ομάδες και δεν μπορούν. Έχουν προτεραιότητα. Το πρωτάθλημα. Πώς το λέω. Για τον Παναθηναϊκό ειδικά. Πώς γιατί. Το ρωτάνε. Ο Παναθηναϊκός βασικά έχει πάρει πρωτάθλημα 13-14 χρόνια. Το Παναθηναϊκό είναι τέτοιο το πρωτάθλημα. Πώς. Αυτό σκοπός είναι. Βέβαια. Εδώ άλλαξε προπονητή. Πήρε τον άλλον. Φέρνει παίκτες. Κάνει ράνι. Πώς για. Δηλαδή, εμείς που λέγαμε για τον προπονητή όταν ήμασταν 6-7 βαθμούς πίσω. Ήμασταν γκρινιάριδες. Αυτοί που ήταν πρώτοι και αλλάξαν προπονητή και φέρνουν 5 παίκτες, γιατί το κάνουν. Γιατί γκρίνιζε ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Εδώ ο κόσμος του Παναθηναϊκού στήριζε τον Γιβάνοβιτς. Δεν γκρίνιζε και τον προπονητή. Ένα 30% γκρίνιζε. Ένα 70% όμως στήριζε. Ακριβώς. Ναι, στήριζε. Αλλά έκανε κίνηση. Η κίνηση αυτή δεν δείχνει ότι θέλουν να πάρουν διακάως το πρωτάθλημα. Πώς. Πώς, για. Και δηλαδή τώρα, άμα βάλουν ψωμανσκάρι, κάνουν ένα ρωτήσεων 6-7 παιχτών. Και χάσουν τον Ολυμπιακό και αποκλειστούν τον Κύπρο. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, την μικρή ομάδα. Τέλος πάντων, γι' αυτό σου λέω και εγώ, ή θα μπούμε σε αυτό το τρυπάκι να βλέπουμε τα πράγματα πιο ρεαλιστικά. Εντάξει, όσο αγαπάμε την ομάδα είναι δεδομένο, αλλά το να είμαστε ρεαλιστές και να λέμε αλήθειες και για να καλυτερέψουμε τα πράγματα και να γίνουμε πιο πάνω και πιο πάνω και μονίμως να έχεις στόχους να ανεβαίνει η ομάδα σου. Αλλιώς θα παραμείνεις, να πούμε, φτωχός συγγενής. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, Γιώργο μου, να γίνει και το δελτίο ειδήσεων και τα λέμε με ανοιχτές γραμμές. Ξανά μαζί εδώ στο Λίμπερο 107,4. Όχι άλλο, Κάρβερο, Μαρσένη, πάλι και Νίκο Παγκαλίδη στα μικρόφωνα. Ο Γιώργος στην οικοληψία. 2310-287-383-945-287-383 από Viper. Στον πρώτο κύριο για σήμερα, καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ναι. Γεια σας Νίκο και Αρσένη, Αριστίδης. Έλα, Αριστίδη. Γεια σας, Αριστίδη. Ήθελα να σας ρωτήσω, ρε παιδιά, είδαμε την επίπληξη που έκανε ο Ρουμάνος τεχνικός, ο Τζίμα. Ναι. Στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όταν το μαύρο διαμάντι της Τανζανίας στις καθυστερήσεις έχασε το σίγουρο γκολ εκείνο που δεν έσπασε την μπάλα για να γίνει το 3-1 και στο καπάκι έγινε η σοφάριση του επίπληξε του... Όχι, όχι. Σταματά. Όχι. Ίσα ίσα τον είπε δεν πειράζει την άλλη φορά. Πόσο κομπλεξικός είναι με τα αετόπουλα. Ο κάθε άνθρωπος, αδελφέ, ανάλογα με τις πράξεις του, βγάζει και το τέτοιο, το χαρακτήρα του. Εγώ σου το είπα από την αρχή, θα ήμουν 100% σίγουρος και θα έλεγα μπράβο του όταν δεν μασάει από κανέναν. Δεν ειρήνη, από κανέναν Ζήφκοβιτ, από κανέναν Σαμάτα και τους βάζει χέρι όλους για το καλό της ομάδος.
Και, ναι, να, το κάνει και να το κάνει και στο τζίμα. Ναι, να το κάνει και στο τζίμα. Αλλά ναι, το κάνει στο τζίμα και στον Κωνσταντέλια. Πέρσι ασχολούμασταν με τον Κωνσταντέλια. Φέτος ασχολούμαστε με τον τζίμα. Αλλά στους άλλους του Μπεκί, αδελφέ, εντάξει. Ναι, και εγώ και αυτό τον κράζω. Παράδειγμα, εάν θα βάλει τον Βιερίνια στα ντέρμπι που θα θέλει σίγουρα να παίξει αυτός. Το ότι θέλει να παίξει ο Βιερίνια δεν σημαίνει ότι πρέπει να το βάλει κιόλας. Ναι. Μα αυτός εγώ πιστεύω πως θα το βάλει. Και άμα χαθούν τα παιχνίδια αυτά, δεν θα τον κράζουμε. Τα ντέρμπι, στο τέλος του Μαΐου θα πούμε ότι χάσαμε τα μάτς του Όφη. Επειδή ήταν ντέρμπι. Το Όφη δεν ήταν ντέρμπι. Το Όφη δεν είναι ντέρμπι. Τα ντέρμπι είναι ο καθρέφτης της ομάδος τώρα, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ παράδειγμα, αν θα βάλει τον Μπαρμπαβιερίνια. Εδώ τον έβαλε με την Άιντραχτ. Γιατί να μην τον βάλει και στα άλλα. Εντάξει. Να στείλουμε τότε κανένα Βαρέλι Φορμόλι για να τον βάζουν να διατηρείται. Ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ. Στον επόμενο καλησπέρα. Ναι, εγώ είμαι ο επόμενος. Ναι, κανονικά. Γεια σου Νίκο, γεια σου Αρσένη. Έλα, φίλε. Λαζάρ εδώ. Έλα, Λαζάρ. Έλα. Λοιπόν, εχθές βλέπαμε το ματς. Αν νόμιζα θα πεις χθες πήγες με μια γκόμενα να πούμε για το ταχαμάτα. Όχι ρε, όχι ρε, τα πενιπάω δεν πάω. Λοιπόν, βλέπαμε το ταχαμάτα το ματς και σχολίασα δυο φάσεις αδερφέ, δυο φάσεις. Ναι. Η πρώτη ήταν σε μια φάση βγήκε το Γιάννενο από τη δεξιά μας μεριά, τη μεριά του Χάστρε. Ναι. Και βλέπω το Χάστρε κολλάει πάνω στον επιθετικό και δεν τον αφήνει ούτε να βγάλει σέντρα, ούτε να σουτάρει ούτε τίποτα. Και λέω κοίτα λέω το δεξί τον μπακ το κανονικό λέω. Δεν κάνει λέω βήματα προς τα πίσω, πίσω και κάνει ο άλλος τη σέντρα και τρώμε τον γκολ τζάμπα τζαμπαντάν όπως ο Πλεάνθης. Mm. Τέλος πάντων. Θέλω να μου πεις όμως γιατί σχολίασε τα γαμάτα. Άκου τώρα. Διαφωνήσαμε στη φάση με τον Τζίμα. Μου λέει έπρεπε να τη σπάσει. Όχι ρε του λέω ρε. Κίλερ είναι, φόρ είναι. Βρέθηκε τέτα τέτα, θα το τελειώσει εκεί λέω. Ή θα το βάλει ή δεν θα πει. Ένα από τα δύο θα γίνει. Ο φόρ και αυτό είναι φόρ για να εκτελεί. Ακριβώς. Όχι να τη σπάει μόνο. Αφού είναι κίλερ ο άνθρωπος, γιατί να τη σπάσει. Έτσι είπε αυτός ο Άμπαλος. Έτσι το Άμπαλος. Μα τι Άμπαλος. Έπρεπε να τη σπάσει λέει την μπάλα. Άσε με του λέω ρε. Εγώ είμαι center for λέω βρέθηκα τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα και κοιτάζει το. Είναι δυνατόν. Ας χάσει και καμιά φάση ο Τζίμας ρε παιδιά δεν πειράζει. Να σπάσει τίποτα άλλο τα χαμάτα. Ναι. Μετά όμως όταν έβαλε τον γκολ τώρα του λέω τι. Τώρα του λέω του Μπεκί ε. Τώρα λέω να πάω να του λέω. Του Μπεκιάστη και εκεί κατέβασε το κεφάλι κάτω. Ένα άλλο τώρα που θέλω να σχολιάσω. Πρέπει να με αυτή μια μεριά να σας βλέπω σας τους δύο να βλέπετε μάτς. Ναι, πενταήκουντα έφερα. Θα έρχεται πολύ για γιο Αρδίνη. Λοιπόν, εχθές έβαλα να δω λίγο Μέγκα ρε παιδιά. Το τι και γιο έριξα από πολέο. Και στο τέλος μόλις κλείσανε την ενότητα του Ολυμπιακού λέω εντάξει τώρα ρε σπανάθα τώρα λέω πληρώθηκε τώρα θα πάρει και Μπερμπουάρα από το αφεντικό. Σίγουρα. Τι κλάμα ήταν αυτό. Δεν τα παίρνει τόσα χρόνια ρε φίλε, τώρα δεν τα παίρνει. Τώρα είναι και τηλεοπτικά τώρα. Τηλεοπτικά, είναι πιο εύκολα τα παίρνει. Ναι, εξυπηρετούμε το αφεντικό για. Εντάξει. Ναι. Ποιο θα βάζει δεν μας έλεγε, τόσα χρόνια δεν μας έλεγε εκείνος ο παππούς ο ξεχωρεμένος, κάντε ομάδα να κερδίζετε και τις διαιτητές. Ναι. Αυτό θα τους πω και εγώ τώρα το ίδιο θα τους πω. Αυτό που λέγανε στα μούτρα τους. Κάντε ομάδα να κερδίζετε και τους διαιτητές. Ναι, ναι. Έτσι δεν μας έλεγε. Έτσι. Και χειρότερα μας έλεγε. Εντάξει. Αλλά το τι γέγιο έριχνα και με τους δημοσιογράφους να πατρονάρουν οι δημοσιογράφοι από δίπλα, εκείνος ο Χελάκης ειδικά Παναγία μου και Χριστέ μου. Εντάξει δε φίλε, το team είναι, πώς το λένε, έτοιμο για όλα. Ναι, αλλά όταν έβγαινε ο Λουτσέσκου και έλεγε ότι με κλέψαν, με κάνανε, ας τον κάνουν κουμάντο εκεί να μην μιλάει, να μην κάνει. Yeah. Θες που τα έλεγε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Παντάσου, αγανάκτησε λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Τι λέει ρε μεγάλε. Όμα δεν είπε και αγανάκτησε. Πότε πρόλαβε και αγανάκτησε αυτός ο άνθρωπος. Βάζουν την ίδια κασέτα όλοι ρε. Τα ίδια λένε όλοι. Παναγία μου. Ο αγανάκτησε. Πληρώθηκε ο Σπανάδας. Ο Σπανάδας πληρώθηκε χθες, πήρε και μπουρμπουάρα από το αφεντικό. Έγινε φίλε, καλό βράδυ. Γεια σου, Λαζάρα.
Στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται, φίλε μου? Καλά, εσύ τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, πάω και ερχόμαι στα νοσοκομεία. Γιατί πάλι, δεν σε πας εκεί? Τι να κάνω, αφού μας πέρανε και τα χρόνια. Στο γήπεδο δεν ήσουν σήμερα, ρε? Το φιλαράκι μου έχει φύγει στον άλλο κόσμο. Πήγα και τον είδα εξαιρετικά το πρωί. Καθίσαμε και τα είπαμε ένα χεράκι. Και ο Παύλος και έρχομαι στα νοσοκομεία. Άσε να πάνε. Και οι δυο μας είπαμε, ένας είναι στον άλλο κόσμο και άλλος είναι με ένα πόδι, με ένα πόδι στον τάφο είναι. Μίλες τέτοια. Μα από την αλήθεια, πώς θα το κάνουμε, Νικό μου, πώς θα το κάνουμε, Μην τα λες. Γιατί με τα λέω, αφού είναι αλήθεια, πώς θα το κάνουμε, αφού είμαι έτσι, μα έτσι είναι, αφού μου είπαν και οι γιατροί μου. Μια χαρά σ' ακούω, ας τους γιατρούς τα λένε, μια χαρά σ' ακούω. Επειδή είμαι μια χαρά, εγώ το κρεβάτι, το ξαπλωμένο στο κρεβάτι και τα πόδια μου είναι στο τουβάρι τα πόδια μου. Τέλος πάντων, βλέπω εγώ το έργο να παίζει πολύ άγρια μέσα στο Πασαλιμάνι. Διότι να πούμε τώρα, γίνανε τα όργανα να παίρνουν πολύ άσχημα. Αν γνωρίζεις πολύ καλά και εσύ και Αρσένη και Νίκο, η ρέσκη του Ολυμπιακού, κακότερα και πέρα που, είναι που μαζεύονται, πούμε, πίσω στην μπασκέτα, που είναι πούμε μπασκέτα να πούμε. Έτσι, και που μαζεύονται όλοι πούμε, οι παλιοί Ολυμπιακοί, σήμερα το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ να πούμε, που μαζεύονται και τα λένε με χαρτί και καλαμάρι και λένε και τον πόνο τους. Έτσι. Τον Χοντό τον έχουν κόκκινη κάρτα. Δεν τον θέλουν ούτε με σφαίρες. Οκ. Τώρα να πούμε ότι όλοι πάνε στην παράγκα. Ξέρετε είναι η παράγκα. Πίσω το Εγάλεο είναι μια καφετέρια. Αυτή η καφετέρια, ονόματι πούμε Κοκαλιάρης, γιατί του Κοκαλιά και του Βίκτορα Μητρόπουλου είναι η καφετέρια. Όλοι αυτοί οι παράγοντες της πλάκας, να πούμε, μαζί με τον υπαρχηγό, τον Καραπαπά, και τώρα μπήκε μέσα και αυτός ο Κοντός από τη Λάρισα και από την Πετρούπολη που κάνει τον δικηγόρο, πήγανε εκεί πέρα πάνω στο πατάρι και λέγανε πούμε δεξιά και αριστερά. Ξέρεις τι ήταν μέσα εκεί πέρα? Ο Αλαφούζος, ο Μαρινάκης, ο Κούλιας, αυτός ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΠΟ, και όλοι λέγεται, δεν ξεχνά και το όνομά του, αυτοί όλοι ήταν μέσα εκεί πέρα στην καφετέρια. Έτσι. Αυτομάτως πούμε το θέμα το ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε αγκάδι μέσα στα κεφάλια τους, να ξέρετε πολύ καλά. Δεν το γνωρίζετε, Νίκο και Αρσένη? Δεν φαίνεται. Ορίστε. Δεν φαίνεται αυτό. Εγώ ξέρω πως φαίνεται ο λακών του ΠΑΟΚ είναι τόσο που με πρόβατο, με συγχωρεί που το λέω έτσι χοντρά, τόσο πρόβατο που δεν γνωρίζει που με πέντε πράγματα του παρασκηνίου. Εάν δεν είσαι μέσα στο παρασκήνιο και δεν δουλεύεις μέσα στο παρασκήνιο και δεν πούμε τρεις μέρα νύχτα, να μην κοιμάσαι, σαν τον βρικόλακα θα είσαι, σαν τον βρικόλακα. Έτσι, να μην κοιμάσαι, να τρέχεις δεξιά και αριστερά, να πηγαίνετε πούμε, ακόμα με συγχωρείς που λέει και ο ελληνικός λαός, τα σκατά μέσα, τα σκατά. Να μπαίνεις μέσα, να ψάχνεις να βρεις πούμε τον τρόπο. Έτσι, ως πάτε να πούμε, να ξέρεις πολύ καλά, το μεγάλο αγκάθι είναι ο Μελισσανίδης, φίλε μου καλέ. Ο μεγάλο αγκάθι είναι ο Μελισσανίδης. Κάποτε είδε στην Τούμπα και έκανε το φίλο μαζί με τον μεγαλομέτωχο. Ναι ή όχι? Εκεί ήταν το μαχαίρωμα της Αλεπούς. Εκεί ήταν το μαχαίρωμα της Αλεπούς. Αυτός ο πούμε ο άνθρωπος δεν έχει ιερό και όσυλο. Άμα το κουμπίσει το δάξι μπορεί να φύγει και το χέρι να σε φύγει και το χέρι, όλο το χέρι. Δεν πιστεύει, ούτε το Θεό δεν πιστεύει. Είναι άθεος. Έτσι, ως πάτε να πούμε πρέπει να είναι πάντα πούμε στο χαρακόμα, πάντα να πούμε να είναι στην εμπόλυμη κατάσταση. Έτσι, και να πάρει δύο τέσεις και προσθήκη, πάμε στους χάρη, center back, δεξί back, extrem, και όμως έπαθα και διάβασα σε ένα έντυπο των Αθηνών, όχι το φως, το Πετρόπουλο και το Ιεράς, πώς λέγονται αυτές οι φυλάδες. Έτσι, διάβασα ένα έντυπο, να πούμε, το Μακελαίο και το άλλο, το Ντίλ. Ότι ο ΠΑΟΚ διαφέρεται που να πάρει και το πιστεύω τον πήρε που τον Ουκρανό από την Ουκρανία που τον 28χρονο παλικάρι αυτό. Παίζει τα σαφ. Και άμα πάει center back και δεξί back, έλα τα μιλήσουμε. Ο ΠΑΟΚ πάει που με τρένο και παίζει το πρωτάθλημα.
Αλλά ο κόσμος του ΠΑΟΚ πρέπει να είναι πάντα στο χαρακόμα και πρέπει πάντα να είναι που μας χάρη, να είναι που είμαι στην πρώτη γραμμή. Και κάτι άλλο. Εμένα πάνω να με κόμπει το ρεύμα. Εμένα πάνω να με κόμπει το ρεύμα. Πήγα στη ΔΕΗ σήμερα το πρωί να κανονίσω που είμαι να πληρώσω το ρεύμα. Και τι με είπανε, θα σου κόμπει το ρεύμα είτε θες είτε όχι. Και λέω τώρα εγώ, για ποιο λόγο ρε παιδιά, θέλω να κάνω κανονισμό. Είτε θες είτε όχι αυτός ο γραμματέας, μήπως θα το κόψουμε σε 15 μέρες, θα πληρώσει πούμε τα 110 ευρώ. Λέω κόψε το ρεύμα μάγκα και φεύγω. Δηλαδή μας απειλούν και από πάνω, Νίκο και Αρσένη. Αυτό είναι δεδομένο, Νικόλα. 110 ευρώ δεν μπορεί να σηκώψει το ρεύμα, σηκά το ποσό. Τι? Δεν θα... Από το είπανε, ρε, δεν είπανε. Ταμεία, θα πούμε, στο λένε με το χαρτί, Νίκο, Νίκο, άκουσε με, στο λένε και σε ψαρώσουν. Με 110 ευρώ δεν κόβουν ρεύμα. Άστο. Στο είπε, στο έκανε για σε ψαρώσει και να το πληρώσει. Η μισή Ελλάδα χρωστάει πάνω από 500 ευρώ. Δεν εγώ δεν είχα πούμε. Εγώ είχα πάνω μου 30 ευρώ. Είχα ρε παιδί μου, 30 ευρώ θα δώσω πούμε για να κάνω εντάξει. Θα πρέπει την επόμενη φορά να πούμε. Και με λέει ο μάγκας να πούμε αυτός ο ταμείας. Κοίτα σε πω κάτι, με λέει, θα σου κόψω το ρεύμα σε 15 μέρες. Ναι. Λέω καλά κάνετε και φεύγω. Καλά κάνεις. Δεν πρόκειται να το κόψουν. Και φεύγω. Καλά κάνεις και φύγεις. Άμα το κόψουν δεν θα έχω το κεφάλι τους τα αρκά. Δεν πρόκειται να το κόψουν, μην αγχώνεσαι. Εντάξει. Έγινε Νικόλα. Έγινε Νικόλα. Κοίτα σε πω εδώ η Ελλάδα είναι, κοίτα σε πω Νικό μου, εδώ η Ελλάδα είναι. Η γης επαγγελίας είναι. Όλοι η Κόζα Νόστρα είναι στην Ελλάδα. Η Κόζα Νόστρα. Σε τι σημαίνει Κόζα Νόστρα και Καμόρα. Εκεί όλοι είναι άστα να πάνε αντιόσφωνα τον οι κύριοι. Και ξαναλέω πάλι, ο λαός του ΠΑΒ πρέπει να είναι στο χαράκωμα. Να μην κοιμάται ποτέ. Γιατί βλέπω το πολύ καταιγίδα έρχεται στην ομάδα μας. Πολύ καταιγίδα. Καλό βράδυ Νίκο. Καταιγίδα, μαύρη καταιγίδα έρχεται. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ Νίκο. Στον επόμενο καλησπέρα. Έλα καλησπέρα παιδιά. Έλα φίλε. Έλα. Τι γίνεται. Καλά. Ακούγομαι. Ναι, ακούγεσαι κανονικά. Ναι. Τι να πω για χθες τώρα, δεν θα σχολιάσω το παιχνίδι. Δεν χωράει κριτικής. Εντάξει, η ομάδα όπως λέτε και εσείς θα φανεί στα ντέρμπι. Τώρα αυτά τα παιχνίδια... Τώρα δεν μου λέει εμένα τα 4, τα 5, τα 6 με αυτές τις ομάδες. Τα τεστ είναι, τα craft τεστ είναι στα ντέρμπι. Εκεί φυσικά θα κρυφθεί και το πρωτάθλημα. Και τα ντέρμπι... Derby... Τα play-off όλο ντέρμπι είναι ουσιαστικά. Τα ντέρμπι στα play-off, αυτό ήθελα να πω με πρόλαβες. Εκεί είναι το... Και τα τρία που έχουμε τώρα στη σειρά, στην Τούμπα. Αυτά θα κρίνουν το πρωτάθλημα. Γιατί... δεν πάει να κερδίζεις άμα δεν πάρεις τα μεταξύ σου τα ντέρμπι. Δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε. Τα ντέρμπι είναι εξάποντα, δεν είναι απλά τρίποντα. Ακριβώς. Τον βάζεις από κάτω τον άλλον, έχεις διαφορά. Τώρα να πω και λίγο για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Το είδα το Σάββατο, δεν μπόρεσα να πάω γιατί είχα λόγο δουλειάς. Το είδα μετά στο ιντερνετικό που το έχει το... Πολύ ωραίο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός, πολύ δυνατή ομάδα. Αλλά εντάξει, εμείς έχουμε μία βάση τόσα χρόνια... Έχουμε πολλοί εμπειρίες παίκτρες, πολύ καλές ξένες παίκτρες, Ελληνίδες παίκτρες, νέες ταλαντούχες. Είδα τα γκολ από τον αγώνα αυτό, άμα εξαιρέσεις ένα που ήταν το λάθος, το πρώτο Παναθηναϊκού, τα υπόλοιπα γκολ, κάτι γκολ που βάζουν. Μιλάμε τώρα, λες και βλέπεις αντρικό τέτοιο, ρε παιδί μου. Κάτι ωραία πλασέ, κάτι κεφάλιες. Το 3-2 δεν ξέρω αν το είδε, φοβερό. Αυτό εδώ. Δηλαδή, μα είδα τα γκολ, τα είδα σου. Δεν έχει να ζηλέψει σε κάτι. Όχι, τι, τα 4 γκολ ήταν πολύ ωραία. Πολύ ωραία γκολ ήταν 4 από τα 5. Ωραία, ματσάρα ήταν, δηλαδή ήταν πολύ ωραίο. Βέβαια. Ναι. Εναλλαγή στο σκορ. Είναι καλύτερο παιχνίδι από αντρικό, ας πούμε. Ναι. 5 γκολ τώρα. Πολύ ωραίο αγώνα. Ναι. Ήταν μάτς τίτλο αυτό. Τώρα κακά τα ψέματα, διαφορά στο συν 8 είναι. Δεν νομίζω. Πρέπει να αυτοκτονήσουμε δηλαδή για να χάσουμε το πρωτάθλημα. Όχι, το ξαναπάρουν πάλι. Απλά πρέπει να δυναμώνεις κάθε χρόνο και εσύ, γιατί υπάρχει ανταγωνισμό. Κοίταξε, Νίκο, θα δυναμώσουμε αναγκαστικά γιατί από του χρόνου. Δεν θα διαζωρίσουν τα πράγματα. Αναγκαστικά θα ρίξουμε χρήμα εκεί πέρα. Δεν είναι... Το γυναικείο είναι στην ΠΑΕ, έτσι δεν είναι. Ναι. Η υποσκέπη της ΠΑΕ δεν τώρα είναι. Ναι, τώρα, ναι. Θα τώρα, τώρα ναι. Θα αναγκαστούν να ρίξουν παραπάνω. Δε, γιατί
από του χρόνου θα απειληθούμε ουσιαστικά, ας πούμε, για το... Αλλά είναι πολύ ωραίο, παιδιά, να βλέπεις και τις δύο ομάδες του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο και στο γυναικείο και στο αντρικό να είναι πρώτη. Είναι πολύ ωραίο θέαμα αυτό. Μακάρι να... Για το γυναικό δεν έχω αμφιβολία, θα πάει μέχρι τέλους. Το αντρικό είναι το θέμα να το κρατήσουμε, να μείνει έτσι όπως είμαστε τώρα πρώτοι. Ποιος δεν το θέλει. Το θέμα είναι, εύκολα φτάνει στην κορυφή που λένε, να διατηρηθείς μέχρι το τέλος. Και όσο για το αυριανό το μπάσκετ με την Τόφας, κάτι είπατε τραυματίες. Τι πάλι τραυματίες έχουμε, τι έγινε πάλι. Ο Λιθουανός δεν έπαιξε. Ποιος? Ο Λιθουανός. Ο Μπελιάουσκας. Ναι. Γιατί? Τραυματίας είναι. Ωχ, κατάλαβα. Δεν παίζει ο Μπελιάσκας, δεν παίζει και ο Άλστον. Είμαστε μείον ένα παίκτη. Νομίζω τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δύσκολα είναι, εντάξει, okay, δύσκολα. Δύσκολα ήταν και να έπαιζαν αυτοί. Αλλά εγώ πιστεύω στο τέλος όλοι θα παίξουν, να ξέρεις. Νομίζω αν όχι 35 όπως το πρώτο μάτς, μια 15-20 την έχουμε αύριο μέσα στο νερό. Πολύ δύσκολο. Κρίμα, γιατί θα έχει και πολύ κόσμο. Κάθε φορά που φέρνουμε τον κόσμο στο γήπεδο, πώς γίνεται να γίνεται κάτι. Και... Έχασες 24 ώρες πριν παίξει η ομάδα, την έχασες, την έβγαλες η τιμήνη και με 15 πόντους διαφορά. Νίκο, με τόσες απουσίες τώρα και οι άλλοι έχουν τόσο διαφορά στο budget, δηλαδή θα παίξει τη ρόλο, εντάξει. Κοίταξε, διαφορά στο budget είχαν και στην Μπρούσα και χάσανε. Ναι, αλλά το Μπελιάσκα τον είχαμε εκεί μέσα. Μπορεί να παίξει και αύριο αυτός. Δεν ξέρεις. Είπες ότι δεν θα παίξει. Οι τραυματίες δεν είναι τόσο σίγουρο ότι θα παίξουν. Εντάξει. Α, δηλαδή το πάμε αλλού. Α, κατάλαβα. Μήπως είναι και κάποιο τρίκ, δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι με αυτά. Πάντως δεν είναι σίγουρο ότι θα λείψουν. Τουλάχιστον ο Μπελιάουσκας να παίξει, γιατί άμα δεν παίξει και ο Μπελιάουσκας, είμαστε χωρίς ένα ξένο που έφυγε ο Σμιθ. Δεν θα παίξει μάλλον και ο Άλστον. Είμαστε με μείον τρεις παίκτες θα είμαστε. Βασικότατους. Άντε, οι κλείσε. Άλλοι έχουν 5 εκατομμύρια μπάντε. Κλείσε κηδεία, κλείσε. Είναι κλείσε, μεγάλη διαφορά. Κλείσε. Στα καλά καθόμουν την ομάδα την έχασες και με 15 πόντους διαφορά κιόλας. Και με 15. Έλα φίλε, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο, Ασένιο, εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι. Ναι, πω. Πολύ θετικός ο Νίκος μας, ο Παύλης, ο προηγούμενος. Ο Νίκος... positive energy, Ο Νικόλας, όποτε βγαίνει, άμα τον ακούς παραμισκάρι, να είμαι τον Νικολάκη, νομίζω ότι... Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα βγει στο πρωτάθλημα έκτος και στο μπάσκετ θα μπορεί να υποβιβαστεί κιόλας. Πάλι τώρα τον ακούω, γελούς. 15-30 πόντους λέει τα κάτω. 15-30 πόντους, δεν πειράζει. Μπορεί να το κάνει και επίτηδες, γιατί καμιά φορά το κάνουν επίτηδες, ξέρεις, λέμε θα χάσουμε για να... Όχι, αυτός έτσι είναι, αυτός έτσι είναι. Έτσι. Ναι. Καλά να είναι. Δεν θυμάμαι σε ποιον αγώνα. Αλλά πάντως έτσι... Ήμουν σίγουρος ότι το πάρουμε το παιχνίδι, ρε παιδί μου, και το πήραμε τελικά. Αυτός βγήκε να πούμε Παρασκευή βράδυ και είχε πάλι ένα δίλεπτο έτσι. Με την Κηφισιά, μπράβο, ναι. Ναι, να το προσέξουμε, να το κάνουμε με την Κηφισιά, θα το πούμε μέσα, έχουμε φόρα, ξέρω εγώ το ένα το άλλο. Φοβόταν παιχνίδι που έλεξε 0-6. Επίτηδες θα κάνει, ρε. Έχει το δικό του το σύστημα. Επίτηδες θα κάνει, ναι. Ναι, ρε, Ρωσένη, επίτηδες. Εγώ πάντως χαίρομαι, ρε Μάγκες, έτσι. Τους βλέπω εδώ τους γάβρους να χτυπιέντε, κάνουν, ράνουν. Σήμερα πήγα να πάρω ψωμάκι, είναι πώς το λένε, γάβρος αυτός που ψήνει το ψωμί. Είδες τι μας κάναν, λέει πάλι εχθές. Ρε το λέω. Εγώ τον θέλω το Μαρινάκι εκεί, κάνω χρησιμοποιώ τα δικά σου Αρσένη. Εγώ τον θέλω, λέω, το Μαρινάκι εκεί που είναι, να μην φύγει ποτέ, εκεί να κάνει τον Ολυμπιακό. Έτσι. Με κοιτάει. Λέω έτσι να σας φέρουν παίχτες και να βλέπουμε στο πρωταθλητή και στο γάβρο παιχτούρα, πυροβόλο, κανόνι και να μην μπορεί να κάνετε μία να σταυρώσετε τίποτα λέω. Εμείς 20-25 χρόνια λέω φωνάζουμε και μας χτυπούσατε στην πλάτη. Έλα ρε τώρα, εντάξει, πιο πέναλτι, κύριε Κασναφέριδες και Μποροβίλη και... Τώρα τι έγινε τώρα, ρε. Τι γίνεται. Τώρα έχουνε... τι να πω εδώ πέρα, να δεις τι γίνεται, ούτε τους βλέπω στις καφετέριες, κλειδωθήκανε μέσα. Αυτή είναι, αυτά πρέπει να κερδίζουν, είναι
είναι τα καλομαθημένα παιδιά είναι αυτή. Τα προηγούμενα χρόνια συνηθίσαν να παίρνουν το ποτάλιμα από τον Νοέμβριο να μου και τώρα πήγε η Ιανουάρη και δεν το έχουν πάρει ακόμα και όσο να είναι μια ανησυχία υπάρχει. Εμείς θέλουμε τον Ολυμπιακό δυνατό γιατί μας κάνει και εμάς δυνατούς. Έτσι, μας αυτά που έλεγε ο άλλος από κάτω. Εντάξει. Στα μούτρα σας ρε, στα μούτρα σας ρε Πίπηδες και Πασχάλιδες και άλλοι από το Λονδίνο που ψάχνετε παοξίδες, στα μούτρα σας, boomerang, έτσι. Και τώρα θα τους κάνουμε να ξοδέψουν και άλλα λεφτά, πιο πολλά λεφτά του χρόνου. Κατάλαβες, βράβρες αβίδια έτσι τρελανέτους, έτσι, έτσι που στάρα ρε μάγκες. Φιλάκια σε όλους και με την Νίκη να πούμε και με τον Ματσαραϊκό και με τον Βόλο και με όλους. Έγινε στα καλό απόγευμα φίλε, να είσαι καλά. Γεια σου ρε. Στον επόμενο καλησπέρα. Επόμενος. Νάτος. Αχ, πουλάκια. Κάποια με σφύριξε. Σε δίνει κανονικά τώρα, καλά εξηγείται. Καλά σε έκανε ο Λαζάρ. Τον έδωσε και σε έδωσε. Ναι, μπράβο. Έτσι, ο Λαζάρ, ναι. Όταν βγαίνει με μύδια, γιατί με φοβάται, να με παίρνει κανένα τηλεφωνάκι. Όχι για άλλες ιστορίες μόνο. Πες μου, πες και ιστορίες. Φοβάται χαλάστρα, φοβάται γι' αυτό. Αφού είσαι επικίνδυνος. Ναι. Δύο είναι, περίσσευε μία. Τι είναι ο Τζο Χόντλιν? Για το παιχνίδι το χθεσινό. Ας το χθεσινό, πες για το Λαζάρ. Ας το Λαζάρ. Για πες. Έλα λέγε. Στο 90 άμα ήτανε ο Τσίπας και έκανε αυτή τη φάση, θα κλαίγατε τώρα, θα φωνάζατε? Όχι. Όχι. Άσε όχι, κατόπιν εορτή. Όχι, όχι, τι κατόπιν εορτής. Είσαι τώρα, δεν σας ξέρω τώρα. Σε ποιον τα λέτε, σε άλλον? Και τον έβαλε και γιατί να το βάλει στο παιχνίδι και έχασε και έρανε. Άσε αυτά τα γαλλικά, τα περάσαμε χρόνια. Με το Γιάννο να ήταν 0-0. Α, ναι. Ε? Ναι, άμα ήταν 0-0, τι θα κάνατε? Άμα ήταν 0-0 το Γιάννο, ρε φίλε, αυτό το Γιάννο, και περιμέναμε από τον Τζίμα στο 89 να βάλει γκολ, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Πριν κάτι χρόνια, με το Πασκαλάκι 190 ευκαιρίες, κάναμε 0-1 το Γιάννο. Αυτό μου το έγραψε χθες ένα και στον είπα ότι αυτά τα παιχνίδια γίνονται μια φορά τα 10 χρόνια. Γιατί γίνονται μια φορά? Μια φορά γίνονται. Το πρώτο πεντάλεπτο, 0-2 έπρεπε να ήταν. Έπρεπε. Έπρεπε. Τι να κάνουμε, οπότε, δεν έχουνε τζίματα για να. Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μήνες. Αριστίδη! Σε όλα όμως αυτό. Σε όλα αυτό. Όμως, λες, αυτό που λες όμως είναι σε όλα. Μεγάλη μπουκιά φάε. Εννοείται. Ε? Αριστίδη, το πρωτάθλημα το παναγυρίσουμε το Ρουμάνιο, ρε. Αριστίδη! Και παιδιά, που είναι μετοχές, Κωστάκη, Νικολάκη, που είναι μετοχές. Να σου κόψουν το ρεύμα, μη σε ακούμε, ρε. Άντε, γεια. Yeah. Καλό βράδυ. Δεν έχει ανάγκη, δεν μπορεί να το κάνει τίποτα. Λοιπόν, διάλειμμα των 9.30 και συνεχίζουμε μερικές γράμμες. Εδώ είμαστε και πάλι στο Λίμπερο 107,4. Όχι άλλο Κάρβουρο, Μαρσίνη πάλι και Νίκο Παγκαλίδη. Στην ηχοληψία ο Γιώργος. Στον επόμενο κύριο για σήμερα, καλησπέρα. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλώς το Ηρακλή. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Λοιπόν, τώρα ακούω τον Ολυμπιακό που διαμαρτύρεται επί 10 μέρες. Είναι σαν να βλέπω, ρε παιδί μου, τον Μπάιντεν και τον Νετανιάχου σε αντιπολεμική διαδήλωση. Δηλαδή, να σοβαρευτούν λίγο. Λοιπόν, οι επόμενοι που πρέπει να σοβαρευτούν, γιατί τέλειωσα και αργά σήμερα και δεν είχα διαβάσει τι γίνεται, οι επόμενοι που πρέπει να σοβαρευτούν είναι κάποιοι κύριοι από τα επιτελειακά, από τα επικοινωνιακά επιτελεία της ομάδας μου, κάτι διαρροές, κάτι τέτοιες, που λένε, καταρχάς να πούμε για το χθεσινό παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος από την ΑΕΚ. Εντάξει. Ναι. Και στη φάση του Πινέδα και του Βέρμπιτς το πέναλτι είναι πεντακάθαρο. Δεν το συζητάω. Προσωπικά αυτό είδα. Και σου έχω πει και άλλη φορά, σε τέτοιες φάσεις βάζω την ομάδα μου στη θέση. Δηλαδή αν στη θέση του Πινέδα ήταν ο Ρέτζος και αν στη θέση του Βέρμπιτς ήταν ο Γκατσίνοβιτς και το μάτσαν στο Καραϊσκάκι, τι θα λέγαμε? Ότι ο Γκατσίνοβιτς εκβίασε την πτώση του, όπως λένε σήμερα κάτι δική μας? Το θα λέγαμε. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό? Αυτό μου θυμίζει, αν θυμάστε, που το θυμάστε, μετά το παιχνίδι με τον Παπουτσέλη στο Καραϊσκάκι, το περίφημο με τον Παναθηναϊκό, η Θύρα 7 την επόμενη μέρα έβγαλε μια ανακοίνωση που έλεγε «Τα πόδια του ήταν έξω από την περιοχή, αλλά η ψυχή του ήταν μέσα». Το θυμάστε? Ναι. Μπράβο. Κάτι τέτοιο. Να σοβαρευτούν λοιπόν ορισμένοι, γιατί αυτά είναι ρεζιλίκια.
Βγες και πες, δεν μπορούμε, θα λέμε ό,τι βλέπουμε και ό,τι όχι, όχι ό,τι μας βολεύει. Αν θέλουμε να είμαστε λίγο συνεπείς σαν άνθρωποι και όχι καραγκιόζηδες. Το γκολ του Όφη μετράει. Το μάτς δεν το είδα. Είδα τη φάση. Ναι. Και είδα το διαιτητής το δέχτηκε έγκυρο. Ναι. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα, σου είχα πει και με το παιχνίδι ναι, το μεταξύ μα, είναι πια σταυγό και κούρευτο. Και άμα είχε γίνει αυτή η φάση στη Φιλαδέλφια θα είχαμε μπει εμείς μέσα. Εντάξει, ναι. Απλά τα πράγματα. Έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο για το φίλο τον Νικόλα που πήρε και είπε ότι θα του κόψουν το ρεύμα. Όντως, το λέω και από τη δουλειά μου, από πελάτες μου, τους λένε πράγματα και θάματα και από τις εφορίες και από τη ΔΕΗ και από τις πρακτικές. Τους λένε κάτι αρκούδες για να τους φοβήσουν και να τους τρομοκρατήσουν. Εντάξει, να μην φοβάται το άνθρωπος, για 110 δεν το κόβουν το ρεύμα. Ναι, εντάξει. Το λένε επίτηδες. Το είπα και εγώ, επίτηδες το λένε, ναι, για ψάρωμα. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Και για να κλείσω λοιπόν και με αφορμή αυτό του φίλου του Νικόλα με το ρεύμα που χρωστά 110 ευρώ, πόσο είπε. Όποιος μπει στον προϋπολογισμό, το αυτό που ψηφίσετε τώρα, τον προϋπολογισμό για το καινούριο έτος, θα δει στο κωδικό, θα δει έναν κωδικό που λέει δαπάνες βελτίωσης και προώθησης επικοινωνιακού έργου της κυβέρνησης. Είναι γύρω στο 200 με 300 εκατομμύρια το κονδύλι. Εντάξει. Αυτό δεν να είναι. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Αυτό, Ηρακλή, συγγνώμη λίγο. Αυτό ναι. Δεν είναι με το που πήγε ο Άδωνης στο Υπουργείο Υγείας. Είπε, ναι. Πρέπει να γυρίσουμε τα λεφτά στα κανάλια που μας στήριξανε. Ναι, βέβαια. Εννοείται. Αν μη τι άλλο, ήταν ξεκάθαρος. Ναι, πιο ξεκάθαρος δεν μπορεί. Ναι. Απλά κάνουμε... δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Καμπάνια, λέει, θα κάνουμε ενημέρωση. Ο ΣΔΟΕ έχει κάνει. Ξέδωσε ένα πόρισμα την Παρασκευή, ο ΣΔΟΕ. Το ΣΔΟΕ, μάλλον. Βάσει του οποίου προκύπτουν κακουργηματικές ευθύνες για τη λίστα Πέτσα. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Να δούμε. Ο Ντέμις πάντως είπε ότι δεν θα έδινα απέναντι στο Βέρμπιτς. Έτσι είπε. Ναι, έτσι είπε ο Ντέμις. Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τι τραβάμε και με τον Ντέμι. Δεν του άρεσε ο ΠΑΟΚ. Στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νάτος. Έλα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Αρσένη. Έλα. Όπως ρώτησες στον Ηρακλή, εγώ την είπα τη φάση εξή για το δικό μας το παιχνίδι και ξέρεις τι μύρη και όλα και με είπε. Τι. Άλλη φάση μία, άλλη. Άκου τώρα. Επειδή μάλλον ήταν άλλος αέξης. Ο Ηρακλής είναι άλλος αέξης. Ναι, ο Ηρακλής είναι... πιο straight. Ναι. Το πέναλτι του Παναθηναϊκού, ναι. Με τον Πανετολικό την προηγούμενη τι έγινε με τον Παναθηναϊκό. Τι έγινε. Εκεί δεν τους συμφέρει εκεί να δώσει πέναλτι στον Πανετολικό. Ότι τα δικά τους θα ζητάνε. Ότι ήταν πέναλτι χθες με την άκρη του Πανετολικού. Δεν ήταν πέναλτι εκείνο. Α, εκείνο δεν ήταν, ε. Δεν ήταν εκείνο, όχι, όχι. Ξέρει τι κάνει ο Λαφούζος. Ναι. Ξέρει τι κάνει. Ναι. Ξέρει τι κάνει. Εν τω μεταξύ λέει ο Νίκος, μην δίνουμε αρνητική ενέργεια. Που είπε ένας φίλος πιο μπροστά ότι να θα χάσουμε 15 πόντους στο μπάσκετ. Θετική ενέργεια. Θετική ενέργεια. Διπλό της Τρίπολης στον Παναθηναϊκό, διπλό του ΠΑΟΚ στο Βόλο, έρχονται εδώ, φεύγω συν 6. Θετική ενέργεια, Αρσένη. Φεύγω, ναι. Φεύγεις, όντως φεύγεις. Έτσι. Για τον Παναθηναϊκό δεν μας είπες. Που τον είχες διαδηλωμένο, δεν μας είπες. Όχι, εσύ λες, μην δίνουμε αρνητική ενέργεια, θα χάσουμε 15 στον μπάσκετ. Άλλο, ναι, για τον μπάσκετ, ναι, φυσικά. Ναι. Άλλο το μπάσκετ και άλλο ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, άκου τώρα ένα ωραίο. Στην Αθλητική Κυριακή, Αρσένη, στην Αθλητική Κυριακή πετάνε ένα τρέιλερ προτού παίξει εκπομπή και λέει εγκυρότητα και αντικειμενικότητα. Τώρα ναι. Να γελάσουμε ή να κλάψουμε. Να γελάσουμε, ρε φίλε, αυτά είναι ωραία. Ειδικά από την Αθλητική ναι. Κυριακή. Ναι, και βγαίνει σε κάποια φάση ένα ωραίο που είπε, θα σε πω αυτός ο Πάνος ο Βόγλης που ήταν στο Open, πήγε στην Αθλητική Κυριακή τώρα και άκου ένα ωραίο που είπε. Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα. Ο ΠΑΟΚ επανήλθε στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Καλό, ε. Ναι, καλό, πετυχημένο. Ναι. Γιατί οι εργοστασιακές ρυθμίσεις του ΠΑΟΚ είναι μόνο να παίρνει double, κάθε αίτητα. Ε. Όχι, να ρίχνει ντόρτια, ρε. Συνέχεια, ε. Τα ντόρτια είναι στην εργοστασιακή μας. Εντάξει, καλά. Ναι, μας είπατε και τον Παναθηναϊκό ότι έχει βαριά φανέλα, βάλε και ένα β' άλλο που ξεκινάει από β' και βρώμικη φανέλα. Να τα λέτε όλα. Κάτσε να ρωτήσω κάτι τον Νίκο και κλείνω. Είσαι. Με τον Πασαραϊκό τα μάτς είναι μέσα σε μια εβδομάδα, δεν είναι, του κυπέλου. Σε μια εβδομάδα, δεν είναι. Ναι, κοίταξε, βλέπω τώρα η Ρεβάνς, τη δίνει 23. Τρίτη θα παίξουμε. 23. Ξέρεις γιατί στο ρωτάτε. Ναι. Θα παίξουμε
Αν παίξουμε Τρίτη, το μάτς με τον Βόλο πάει Σαββατιανό. Έτσι δεν είναι? Λογικά. Δεν μπορεί να παίξει Κυριακή Τρίτη. Αυτό λέω, ναι. Θα δούμε. Για να δούμε. Θα δούμε. Έγινε, καλό βράδυ. Στον επόμενο καλησπέρα. Εγώ είμαι ο επόμενος καλησπέρα. Εσύ είσαι ο επόμενος καλησπέρα. Εγώ μπαίνω πάντα από τα παράθυρα μπαίνω εγώ και μπαίνω φουριόζος. Αφού βρήκες και Viber. Αφού βρήκες και Viber. Viber δεν βρήκα. Τι Viber, δεν παίρνω Viber. Α, δεν πήρες Viber. Δεν πήρες κανονικά. Κανονικά και με τον νόμο. Εγώ είμαι original ακροατής. Δεν είμαι σαν κάτι άλλο που μιλά στα τηλέφωνα, δεν μιλάω για σας στη δική σας εκπομπή και από κάτω στέλνουν και ταυτόχρονα σαν μεσεντζέρια μηνύματα και χαχανίζουμε τους παραγωγούς. Είμαι original ακροατής. Παίζω νόμιμα την μπάλα. Δεν κάνω ζαβολιές. Ζαβολιές δεν κάνω. Εντάξει. Κάτι άλλο με κάτι άλλο χαχαμούχα από κάτω στα μεσεντζέρια και τι θα πούμε και τι θα κάνουμε. Δεν μιλάω για σας. Ναι. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να πούμε από τον παράθυρο που πήγα. Λοιπόν, επειδή σήμερα εγώ όταν βγαίνω έχω λόγο. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα κλασικά που ακούγουν. Όλα καλά και ωραία. Μπορώ να κατανοήσω και το μίσος και το μένος για τον Λουτσέσκου και οτιδήποτε για τον οποιονδήποτε. Αυτό που όμως δεν μπορώ να δεχτώ είναι τα ψεύδι και οι ανακρίβειες. Λοιπόν, σήμερα ένα πουλί, έχω και εγώ τη δικαίωμα μου να κάνω κριτική, βγήκε μενόμενο πρωί-πρωί να μας πείσει ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ένα πληρωματικό στον ΠΑΟΚ. Τι είναι? Βγήκε να μας πείσει ότι ο Κωνσταντέλιας είναι αναπληρωματικός στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω με στοιχεία και με έκρωτο. Το ξέρετε λοιπόν ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ο μόνος ποδοσφαιριστής που δεν έχει παιχνίδι του ΠΑΟΚ φέτος. Έχει 32 στα 32. Ο Κοτάρσκι έχει 30 στα 32. Απευθύνομαι σε αυτό το πουλί που μάλιστα αποκάλεσε και πρόστιχη την τέτοια του Κωνσταντέλια από το Λουτσέσκου, τη διαχείριση. Λοιπόν, πρόστιχη είναι αυτή η προπαγάνδα που κάνει κάθε μέρα. Λοιπόν, απευθύνομαι σε αυτό το πουλί που έχει πατήσει πάνω στην πληγή, την πάγια πληγή, την πάγια εσωστρέφεια του ΠΑΟΚ Λουτσέσκου αντι Λουτσέσκου και χτυπάει πάνω σε αυτή την πληγή, χαμπάρι δεν παίρνουν οι συνοπαδοί μου, χτυπάει πάνω σε αυτή την πληγή για να διατηρεί αυτή την εσωστρέφεια γιατί ξέρει ότι είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ φέτος. Έτσι, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αντιμετωπίσει. Λοιπόν, και απευθύνομαι σε αυτό το πουλί και του λέω, ο κύριος Κωνσταντέλιας λοιπόν που εσύ το θεωρείς αναπληρωματικός στον ΠΑΟΚ είναι ο πρώτος σε συμμετοχή σε λεπτά συμμετοχής με 1888 λεπτά συμμετοχής με τεράστια διαφορά από το δεύτερο. Από πίσω τον βλέπουν με σκόνη και ο Τάισον, τον βλέπει και ο Στόεφ, τον βλέπουν όλοι υποτίθεται βασικοί του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ακούστε πουλιά που θέλετε να κάνετε προπαγάνδα κατά του ΠΑΟΚ, το μίσος και το μένος το δέχομαι. Το να λέτε όμως ψεύδι, έτσι, το να λέτε όμως ψεύδι, αυτό είναι δρυμή κατηγορό από μένα και η προστιχιά που λέτε, που συμπεριφέρεται ο Λουτσέσκου με προστιχιά στο Κωνσταντέλια, να κοιτάξετε το πόσο πρόστιχη προπαγάνδα κάνετε κάθε μέρα πατώντας πάνω σε αυτή την πληγή που δυστυχώς είναι δικιά μας πληγή. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος με την καλύτερη επίθεση, την καλύτερη άμυνα, την καλύτερη διαφορά τερμάτων. Το 70% των στατιστικών είναι πάνω που έχει ξεπετάξει όλα τα ντουβάρια ή είναι κάποιοι ακόμα που προσπαθούν να βγάλουν, όπως προηγουμένως πολύ σωστά είπες εσύ Νίκο για τον μπάσκετ, αυτή η μύρλα. Αν έχει κάποιος καρπιτσωμένο στο DNA του τη δυστυχία, ό,τι και να κάνει τη δυστυχία ψάχνει να βρει. Δεν ψάχνει να βρει την ευτυχία, είναι κάποιοι. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, και αυτή είναι μέσα στο πρόγραμμα. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντησή μου για το συγκεκριμένο πουλί που ακούει αυτή τη στιγμή. Ανακρίβειες και ψεύδι. Είναι πρόστιχο να λέγονται στον αέρα της πόλης. Αυτά παιδιά, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά Γιώργο, καλό βράδυ. Προφανώς δεν έχεις τη στατιστική που είπες εσύ. Για να βγει να το πήγες στον αέρα. Στον επόμενο καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι, ναι. Ωραία. Καταρχήν να ξεκινήσω, το παλικάρι πρέπει να έχει πολύ αγανάκτηση γιατί και το απόγευμα βγήκε στο Λεοντιάδη, βγήκε και σε εσάς, πρέπει να τα έχει δει όλα ο άνθρωπος, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα θα πεις, ακούω Λεοντιάδη, ακούω και εσάς, αλλά τι ομάδα είναι όμως, Για πες. Λοιπόν, δεν είμαι ούτε παξής ούτε αμαριανός, έτσι είμαι εξής. Καλά κάνετε και τα λέτε παιδιά, εντάξει, οπαδικές εκπομπές είστε, αλλά... Εγώ εκείνο που λυπάμαι είναι ότι παρόλο ότι έχουν γίνει πολλά μεταξύ μας, έτσι,
δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό που γίνεται τώρα. Θα έπρεπε να είμαστε μαζί εναντίον αυτή της καφύλας που υπάρχει κάτω με το Γαύρο και με το Βάζελο. Και δεν, δηλαδή αυτά που ακούω πραγματικά λυπάμαι. Είμαστε και ίδιο δικέφαλοι, εμείς γιορτάζουμε φέτος τα 100 χρόνια και εσείς από Κωνσταντινούπολη είστε, να πάτε να δείτε και όλα στην Μιμήντα Νήσι που τα λέει έξω από τα δόντια. Βασικά τι, τι είπαμε και... ρε παιδιά, του off ήταν γκολ, το δικό μας δεν ήταν, αλλά και εμείς αυτό... ξυπνήσαμε όμως, κοιμηθήκανε οι παίκτες. Αυτό, αδερφέ, περίμενε. Αυτό, ρε φίλε, συγγνώμη, δηλαδή, περίμενε. Σε αεξί το ρώτησα, ρε. Σε αεξί το ρωτήσαμε και νομικό κιόλας. Που βγαίνει και πηγαίνει συνέχεια σε εμάς. Το παλικάρι αυτό είναι αξής. Ναι, οκ. Okay. Ήταν η απόφαση του διαιτητή, τελείωσε. Ναι, δεν είμαι κανένας τίποτα άλλο. Απλά λέμε ότι οι φάσεις... Περίμενε, ρε φίλε. Λέμε ότι οι φάσεις, και είναι δεδομένο αυτό που λέμε και αληθινό, ότι ήταν πανομοιότυπες. Πανομοιότυπες ήταν οι φάσεις. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Εμείς δεν είπαμε να πούμε ότι... Κοίταξε να το πούμε. Είπαμε ότι σε μια φάση που ο ΠΑΟΚ έχασε ολόκληρο πρωτάθλημα, χθες τον γκολ μέτρησε. Την άλλη φορά δεν μέτρησε. Τι να κάνουμε. Έτσι έκρινε αυτό ο διαιτητής. Εσύ που είδες το πρόβλημα δηλαδή. Δεν είδα πρόβλημα, απλά σου είπα, εγώ αλλιώς θα ήθελα να είναι τα πράγματα. Γιατί εγώ και με τον ΠΑΟΚ έχω πάει, έχω δει ευρωπαϊκά κύπελλα στην Ευρώπη. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, έχω μια συμπάθεια για τον ΠΑΟΚ, έτσι, κακά τα ψέματα. Εντάξει. Αλλά το λέω ξεκάθαρα, μπορείς να με κορυδεύεις τώρα. Τα παλιά χρόνια. Δεν σε κορυδεύω. Τα παλιά χρόνια. Βασικά, φίλε, να το πάρει ο ΠΑΟΚ και να μην το πάρει κανένας άλλος. Φίλε, βασικά, προφανώς δεν μας ξέρεις κιόλας. Δεν πήρες τον Τζουκαλάκη στον Άκη. Κατάλαβες τι γίνεται, συγγνώμη δηλαδή. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Γι' αυτό και έχω πάρει και στο Λεωδιάδη. Και ηλικιακά έχουμε, πώς το λένε, συμπλέψει με τους αεξίδες οι οποίοι ήταν κατά του κατεστημένου του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού μετέπειτα. Μπράβο. Γιατί ξέσταμε πολύ καλά ότι η original του 80 και του 90 δεν έχει σχέση με την original του τωρινή. Είσαι, ναι, πιο μικρός. Είσαι πιο μικρός. Όχι σε πολλά σημεία, σε πάρα πολλά σημεία δεν έχω. Παιδιά, παιδιά, original 80, το 80 είμαι, παιδιά, φαίνομαι, αλλά δεν είμαι, όχι, ακούγομαι, αλλά δεν είμαι. Α, είσαι πάνω, ναι, όχι, είσαι πάνω από 40. Είσαι πάνω από 40. Πολύ πάνω. Α, εντάξει. Μάλιστα. Τότε τσιλωνόμαστε. Ήμουνα, να σου πω, άσο, άκουσε, ήμουνα 18 χρονών, 17, πόσο ήμουνα, όταν σας πήραμε το πρώτο κύπελο που παίχτηκε μέσα στο ΆΚΑ. Το 83. 10.000 κόσμο. Το 83. Ναι, είχατε 10.000 κόσμο. Πόσο ήσουνε? Ναι, ναι, ναι. Εγώ ήμουνα απέναντι. 17 στα 18. Σόπαρα. Ναι, εντάξει. Δεν, η φωνή σου είναι για... Η φωνή σου είναι για 45 maximum. Ναι. Όχι, όχι, τόσο. Ήμουν εκεί μέσα με τον Πετροπόλεμο που έγινε της Κακομήρας. Ναι, ναι, ναι. Πριν τον αγώνα. Πριν τον αγώνα. Πριν τον αγώνα, ναι, ναι, ναι. Πολύ πέτρα. Έχεις δίκιο. Πολύ πέτρα. Άρα τα... Άρα τα γνωρίζεις. Τις κοινές τέτοιες. Τα ξέρω. Τα ξέρω. Τα ξέρω, αφού ήταν το 83 παρόν. Δεν έχει σημασία όμως. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Ολυμπιακός, εγώ πράγματι τώρα δηλαδή εφραίνομαι και χαίρομαι με αυτά που γίνονται, έτσι. Χαίρομαι δηλαδή να το βλέπω να παρακαλάει να κερδίσει μια Κηφισιά. Ποιο στο διάλογο έπαιζε προχθές, συγγνώμη κιόλα. Την Κηφισιά, ναι. Και δεν μπορεί να βάλει ένα γκολ. Μπράβο, το 2-3, έτσι. Και να λέω ότι κάντε ομάδα, μας έλεγαν τότε κάντε ομάδα και δείτε τους διαιτητές. Τότε μας λέγανε και εμάς και εσάς, έτσι. Τώρα τα τραβάνε αυτοί, αλλά έτσι πρέπει. Έτσι ο Θεός βλέπει, ο μεγάλος είναι και τα μας δικαιώνει. Δεν γι' αυτό χαιρόμαστε και τίποτα άλλο. Εγώ, η ομάδα, ο ΠΑΟΚ φέτος έχει πολύ δυνατή ομάδα, έτσι, πολύ καλή ομάδα. Το Λουτσέσκου δεν τον πάω μία, Κλαψέσκου το λέω, γιατί όποτε βγαίνει και λέει αυτό το μας κλέψαν και μας κλέψαν και μας κλέψαν, μου δίνει τα νεύρα, αλλά τέλος πάντων, σας έχει κάνει ομάδα φέτος, καλά τα πάτε, καλά τα πάτε, μακάρι να βρεθούμε μαζί στο τελικό, να περάσουμε τον Άρη μεθαύριο, να βρεθούμε ξανά μαζί στο τελικό. Όχι πάλι, δεν φτάνει δηλαδή. Δεν βαρέθηκες. Πόσα χρόνια αρέσει. 10 χρόνια μαζί παίζουμε. Φτάνει δηλαδή. Δεν πειράζει. Μαζί. Δεν πειράζει. Εκεί. Και μακάρι να είμαστε και οι δυο μας που θα παίξουμε για το πρωτάθλημα. Γιατί μόνο εμείς οι δύο ταξιδεύουμε. Οι άλλοι δύο είναι για τα πανηγύρια. Έγινε, φίλε. Ο Αλαβούζος έχει γίνει... Άστο. Ο Ιωάννης είναι κομματικός, ρε. Ο Ιωάννης είναι μέσα σε όλα, να ξέρεις. Γεωπολιτικά, πολιτικά, ποδοσφαιρικά. Δεν παντού είναι ο Γιάννης. Παντού είναι, πασπαρτού είναι. Ναι. Δεν αφήνει τίποτα ο Γιάννης. Τώρα θα πάρει και λεφτά για να κάνει διαφήμιση για τον κορονοϊό. Μην είναι. Παντού είναι ο Γιάννης. Μπορεί να βγαίνει και ίδιος να κάνει διαφήμιση. Αντί για τον Παπαδόπουλο.
Το πάρει προσωπικά, λοιπόν, παιδιά. Έγινε καλό βράδυ. Καλό βράδυ, φίλε. Να σε καλά. Κάτσε. Μείνετε σπίτι. Γιάννη Αλαφούζο. Μείνετε σπίτι. Τζον. Εμένα μου αρέσει το πούμε και στα αγγλικά να μιλάει. Ναι. Να μιλάει και στα αγγλικά. Το κάνει πολύ αμερικάνικο. Ναι, αμερικανιά. Πάμε στον επόμενο κύριο για σήμερα. Καλησπέρα. Ναι. Έλα, Νίκο. Έλα, ρε παιδιά, τι λέει, καλησπέρα. Καλά. Λοιπόν, να πω κάτι για τον γκολ του Τζίμα. Άμα το δείτε ξανά και το κάνετε καρέ, την ώρα που σηκώνεται για να βαρέσει την κεφαλιά, είναι λες και αητός άνοιξε τα φτερά του και το παστέλωσε. Το παρατηρήσατε? Τι να παρατηρήσουμε, ρε φίλε, εδώ είδαμε να πούμε ότι ο άνθρωπος έκανε κεφαλιά με ανοιχτά μάτια. Έκανε κεφαλιά με ανοιχτά μάτια. Δείχνει κάμερα τώρα από πίσω, τα μάτια είδες τώρα. Τα μάτια είδα. Μα... εγώ σου λέω πάνω στο παιδί τα χέρια για τον αετό. Πω. Μα αυτό θα δεις. Μα αυτό θα δεις. Τα μάτια που τα είδες από πίσω. Τα μάτια του ανοιχτά ήταν. Έχει 700 φωτογραφίες και ο Τζίμας. Τα μάτια του είναι ανοιχτά. Ωραία. Κάνει κεφαλιά δυνατή και βλέπεις ότι δεν ούτε καν τα έχει μισόκλειστα. Έχει ανοιχτά. Πώς το λένε, τα έχει ανοίξει. Πώς το λένε, τόσο είναι η επιθυμία του να βάλει τον γκολ. Που έχει τα μάτια του, τα έχει ανοίξει. Πώς το λένε, να μην, σαν να μπει με την μπάλα μέσα και με το κεφάλι του μέσα, ρε παιδί μου. Γιατί οι ποδοσφαιριστές όταν κάνουν κεφαλιά κλείνουν τα μάτια. Ναι, φυσικά. Περισσότεροι φυσικά. Είναι τέτοιο αυτό. Δεν το ξέρεις αυτό. Καλά, ρε, εγώ έπαιζα πυγμακή και τρώγαμε μπουνίδια και τα μάτια δεν τα κλείναμε. Μας έκαναν τέτοια εκπαίδευση, να μην κλείνουν τα μάτια. Εκπαίδευση όμως και σε κάνανε. Σε κάνανε εκπαίδευση για να μην τα κλείνεις. Σε κάνανε εκπαίδευση. Άμα δεν σε κάνει εκπαίδευση, θα κλείσει συνέχεια. Είναι τέτοιο εσύ. Αισθηκτοδό είναι. Το αισθηκτό σου κάνει. Ναι. Άλλοι τα κλείνουν, άλλοι τα μη σου κλείνουν. Αυτό τα άνοιξε παραπάνω από το κανονικό. Αυτό τα γούρλωσε. Τα γούρλωσε, μπράβο, ναι. Αυτό δεν το παρατήρησε. Δεν το παρατήρησε εγώ. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η κίνηση που έκανε, που άνοιξε τα χέρια. Μιλάμε σαν αετός. Ήταν στο καρέ που βάζει τον γκολ. Σαν αετός. Το αετόπουλο του ΠΑΟΚ. Μεγάλο που λέμε. Πολύ γουστάρι σαν μιλάμε. Αυτός είναι μετά, το άλλο μετά. Θέλω να πω... Ορίστε. Αυτός είναι μετά τον Κωνσταντέλια, μετά γιατί αυτοί θα φύγουν πιο γρήγορα. Ναι, τώρα μιλάμε για παικτούρα μεγάλη, εντάξει. Εγώ το έχω γνωρίσει το παιδί, σου λέω, το έχω πάρει και εδώ στο ταξί, σας το έχω πει πολλές φορές. Ναι, ναι. Τον είχα πάρει και τότε. Γι' αυτό και φωνάζουμε συνέχεια να παίζει, ρε φίλε. Γι' αυτό φωνάζουμε συνέχεια να παίζει. Ναι, εννοείται αυτό. Επειδή πήγε στο ταξί σου, φωνάζουμε. Ναι. Είμαι από τις τυχερούς που τον γνώρισα το πιτσιρικά. Τον σφρίστηκα τι γίνεται με το πιτσιρικά. Είναι πολύ καλό παλικάρι. Τον τρέλανες. Δεν δέχονταν να βγει από το ταξί, δεν να με πληρώσει. Δεν δέχονταν. Δεν ήθελα, δεν έβγαινε το ταξί. Έλεγε να σε πληρώσω, λέει δεν γίνεται. Τον τρέλανες. Καταλαβαίνεις αυτό. Τον είπα εκεί να είναι δυνατός, δυναμικός, μάχες αυτά, το αφόρ του πάω και πάω και εναντίον όλων και τέτοια, ξέρω. Έτσι μ' αρέσει. Λοιπόν, και το άλλο με το Σάστρε με έκανε εντύπωση. Εγώ στην αρχή, δηλαδή δεν μου καλοφάνηκε, στην αρχή όταν ήταν ο Σάστρε, το παιδί μου βγαίνει από τα δεξιά, κάνει το overlap και τη στέλνει προς το πέναντι, δηλαδή την έκανε σωστά για μένα, ρε παιδί μου, χαμηλή παλιά. Και τον έκανε μετά παρατήρηση ο προπονητής και του λέει ψιλοκρεμαστά. Λέω τι κάνει ο Λουτσέσκου, τι το λέει το Σάστρε ψιλοκρεμαστά, αφού την τελείωσε σωστά λέω τη φάση. Και όμως φίλε ο προπονητής είχε δίκιο. Μετά το τερματοφύλακα από τα Γιάννενα τον ψόφισαν τα ψιλοκρεμαστά και νομίζω και το πρώτο γκολ του Κωνσταντέλια, δεν θυμάμαι, εκτός από τα δύο του Μεϊτέ και του Σάστρε που είναι ψιλοκρεμαστά, έχει και άλλες φάσεις που το κάνουν ψιλοκρεμαστό για να σπάσουν την άμυνα. Δηλαδή το είχαν διαβάσει, η ομάδα του είχε διαβάσει από την ατέλεια του τερματοφύλακα από τα Γιάννενα και βαρούσαν εκεί. Και το γκολ του Μεϊτέ δεν μπήκε τυχαία. Το θυμάστε αυτό με το Σάστρα στην αρχή που τον έκανε παρατήρηση. Το Μεϊτέ δεν νομίζω να πήγε να το κάνει ο Γάλλος, πήγε να το κάνει γκολ. Πήγαινε να γεμίσει. Αλλά... και του φαγε λίγο ράμα και το έκανε. Πιστεύω το διάβασε η ομάδα, γενικά το διάβασε η ομάδα και προσπαθούσαν να το πάνε στο έτσι το παιχνίδι. Μ' άρεσε πάρα πολύ, μετά κατάλαβα. Λέω και τα ξαναδείς, λέω που είχε δίκιο τελικά ο προπονητής. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή. Πάντα έχει δίκιο ο προπονητής. Πάντα έχει δίκιο ο προπονητής. Ναι, γιατί καμιά φορά τα βλέπουμε κι εμείς απ' έξω και κάνουμε την κριτική και έτσι κι αλλιώς, αλλά τρίκες λεπτομέρειες δηλαδή δείχνουν
ποιο λόγο πληρώνεται ένας προπονητής με 2 εκατομμύρια και δεν πληρώνομαι εγώ και ο άλλος, δεξιά και αριστερά. Ναι, αυτά όμως τα λέμε και όταν βάζει και το Βιερίνη, ε. Καλά τώρα για το Βιερίνη, τι άλλο να κάνω, άντε δεν θα γίνω κακός τώρα για το Βιερίνη, τα έχω πει 100 φορές εγώ για το Βιερίνη, εντάξει. Στο τέλος θα βγουν ότι δεν τον αγαπάω, τέλος, εγώ τον αγαπάω τον Βιερίνη, τον θέλω. Στο τέλος αυτός θα την πληρώσει έτσι. Μα έχω πει, να, για τον ακατανόμαστο. Το έχω πει. Να μην καταλήξει, μην τον καταλήξουν τον άνθρωπο σαν τον ακατανόμαστο. Ναι, ναι. Έχουμε λίγο μυστήριο καράβι εμείς στον ΠΑΟΚ. Λίγο. Εντάξει. Βάζω 15-20 λεπτά να παίξει μπροστά, εξτρέμερε παιδί μου. Και αυτή η συζήτηση πάλι που κάνουμε δεν είναι ωραία. Δεν θέλω να την κάνω έτσι δημόσια τρίτη συζήτηση για το Βιερίνη ειδικά. Δεν θέλω. Αλλά και τι να κάνουμε. Αγαπάμε και την ομάδα, να μην τα πούμε. Πρώτα αγαπάμε την ομάδα και μετά αγαπάμε το Βιερίνη. Εννοείται, εντάξει. Ναι, ναι. Εννοείται. Έγινε, πάνω, μακάρι να τους φωτίσει ο Θεός, πάμε πολύ καλά. Εγώ χαίρομαι, παιδιά, με την ομάδα πάρα πολύ. Χαίρομαι με την ομάδα. Ο άλλος ο Κοντομιλιάς από κάτω από τον Πειραιά, τι λέει? Ο Κοντομιλιάς, εκείνος θα πάει καλά. Δεν ό,τι και να πει δεν είναι τέτοιο. Τον Αλαφούζο, τον Τζον, να φοβάστε, τον Τζον. Ναι, καλά είπαμε, ναι, είναι ο Μουλοκτιακός. Ναι, το είπαμε αυτό. Αυτή είναι παντού μέσα, είναι. Είναι για το Μουλοκτό, τα έχουμε πει. Εγώ έχω φωνάξει πολλές φορές για το Μουλοκτό, αυτό πρέπει να φοβόμαστε. Αλλά τώρα είναι, φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης, ε. Αυτό το πράγμα, της ουσίας αυτό γίνεται. Εντάξει, πρέπει να είναι λίγο προσεκτική η ομάδα, μέσα στη διοίκηση, να είναι προσεκτική, γιατί η ομάδα φέτος αξίζει, όπως άξιζε πέρσι η ΑΕΚ να πάρει το πρωτάθλημα και λέγαμε να το πάρει η ΑΕΚ παρά ο Παναθηναϊκός, έτσι και φέτος λέμε ότι η ομάδα αξίζει. Μπορεί να το διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος, πρέπει να προσέξει η ομάδα. Εντάξει, γιατί τώρα αυτοί πιέζουν για να... πώς το λένε, για να πιέζουν καθαρά τη διαιτησία, για να πάρουν τη διαιτησία πάλι και να κάνουν αυτά τα που έκαναν τόσα χρόνια. Καλά, δεν μπορεί να την πάρουν. Εντάξει. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, λοιπόν. Αυτά και από μας για σήμερα. Φυσικά να πούμε ότι δίνουν τον Ιωαννίδη ως θλάση και σε 13 μέρες θα είναι έτοιμος του ΠΑΟΚ. Άμα αυτός δηλαδή σε 13 μέρες είναι έτοιμος από θλάση, φαντάσου οι δικοί μας που κάνουν 6 μήνες. Σιγά μην είναι θλάση. Τον προστατεύει να πούμε, γιατί ξέρει θα γίνει πόλεμο στο Καραϊσκάκι. Και σου λέει αυτό που μας ενδιαφέρει το πρωτάθλημα και ο παίκτης θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Είναι απλά τα πράγματα. Σιγά μην έχει φλάση. Η μικρότερη φλάση είναι 10 μέρες. Η μικρότερη. Λοιπόν, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Έτσι, και μετά μείνετε συντονισμένοι στο 107,4. Η βαρεμένη με Αντώνη Κούλαλη και Βαγγέλη Παντελάτου.